Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Ξημέρωμα 17 Ιουνίου του 2016. Κωστής Ραπτόπουλος, Γιάννης Χιλιτίδης, παρέα. Είμαστε εδώ για άλλο ένα βράδυ συντροφιά με ποδόσφαιρο αρκετό. Μπορεί το καλοκαίρι να μην το γουστάρω πολύ, αλλά όταν υπάρχει ποδόσφαιρο, 3 μάτς την ημέρα, 2 μάτς την ημέρα, υπάρχουν έντονες καταστάσεις, βλέπε καμένα αυτοκίνητα, βλέπε ρεπορτάζ τα οποία είναι σε εξέλιξη, βλέπε μεταγραφές του ΠΑΟΚ, βλέπε παίκτες απλήρωτοι σε Άρη και Βέρεια, βλέπε ότι περιμένουν 24 του μηνός να κάνουν νέα ΠΑΕ στον Άρη, βλέπε Ηρακλής, βλέπε... Ναι, 24 του μηνός. Ποια ΕΠΟ ρε γίνεται, ναι. Για να δούμε που θα πάει ο Βέλιος, ναι. Σε περιμένεις να πάρεις την ΕΠΟ, πρέπει να πάρεις την ΕΠΟ. Τώρα είναι να πάρεις πρωτάθλημα πρέπει, πρέπει να βγεις μπροστά. Άμα πάρεις την ΕΠΟ θα πάρεις, πρωτάθλημα, δεν παίρνεις την ΕΠΟ. Η τράπεζα Πειραιώς έβαλε τη δουλειά στο λαιμό. Αυτό είναι, η τράπεζα Πειραιώς είναι εδώ και μήνες που το λέμε ότι με την μεταγραφή του Τένταρη και του Καλταβερίδη. Το καλό κομμάτι το πήρε η Πειραιώς, αν θυμάσαι τότε, και το κακό το έμεινε στο δημόσιο με την Τράπεζα Κρήτης τότε, να πούμε, με τα λεφτά του που χρωστάει ο Ολυμπιακός. Κάποιοι Ολυμπιακοί βγαίναν και κράζαν, κοροϊδεύανε. Το κακό κομμάτι λοιπόν της Τράπεζας, το οικονομικό αυτό εδώ πέρα που πήγε στο δημόσιο, ήρθε και ξαναήρθε με την εκαθάριση και με την αυτή να, τα λεφτά γίνανε 22-23, που δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια είναι. Λοιπόν, υπάρχουν προβλήματα γενικά παντού. Αυτά κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτούν τα λεφτά. Έχουμε θέματα στον Ηρακλή τρομερά, η ομάδα. Φαίνεται ότι δεν θα αντέξει. Θα πάρει το φούντο. Καθώς έφυγε ο Τσιλιανίδης, φεύγει ο Πορτουλίδης, πουλιέται ο Βέλιος. Θα φύγουν και άλλοι ποδοσφαιριστές. Ο Χουάντερσον, ο Μπουλούτ, ο Μουλούτ. Θα φύγουν και άλλοι παίκτες. Να δούμε πώς θα αναπληρωθεί το κενό. Θα φύγουν και Έλληνες δυστυχώς. Τι να κάνουν, θα πρέπει να παίξουν. Πληροφορίες ειδικές μου αυτό λένε. Θα φύγουν σε καμιά εβδομάδα κι άλλοι. Τι να κάνουν τα παιδιά. Με το ζόρι τους κρατάνε. Ναι. Και θα φύγει και ο προπονητής. Ο οποίος του είχε ζητηθεί. Από το Λεβαδιακό και από την. Από την Τρίπολη, από τον Αστέρα Τρίπολη. Ναι. Και από τη Λεβαδιά, είπε ο ίδιος. Σε μια συνέντευξη και από τη Λεμεσό. Την ξέρεις τη Λεμεσό? Πώς δεν την ξέρω. Είναι στη χώρα της Κύπρου. Κάτω. ΑΕΛ. ΑΕΛ Λεμεσού. Ναι. Ναι. Κάτω στην Κύπρο είναι. Ναι, ναι, βέβαια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Η Κύπρος προχθές την Κυριακή ήμουνα με δύο φίλους από τη Λεμεσό. Στη Λεμεσό ήσουνα? Όχι, εδώ ήμουνα. Εδώ ήταν η Λεμεσό. Εδώ ήταν η Κύπροι αυτή που είναι από τη Λεμεσό. Ναι. Και. Ναι. Εντάξει, αυτοί πιο πολύ έρχονται σε εμάς εδώ πάνω, Θεσσαλονίκη. Γιατί έρχονται σε εμάς? Γιατί γουστάρουν πιο πολύ το μακεδονικό στοιχείο αυτό του Θεσσαλονίκη, του γουστάρουν πιο πολύ. Δηλαδή, τι έχει το μακεδονικό στοιχείο? Είναι πιο, λέει ρε παιδί μου, ντόμπροι οι Μακεδόνες από τους κάτω, ας πούμε. Από πού είναι ντόμπροι? Έτσι λένε αυτοί. Είμαστε ντόμπροι. Ναι, το λένε, αυτό είναι η άποψη των Κυπρίων. Το θεωρώ και εγώ δεδομένο ότι. Νομίζω το λέει όλη η Ελλάδα αυτό. Ναι. Άμα είμαστε το... Εμείς δεν καίμε αμάξια δηλαδή. Όχι. Γιατί στην Αθήνα δεν καίνε αμάξια. Αυτό όλο το ίδιο δεν κάνουμε. Εδώ και ένα και κάτω και είναι πέντε. Ναι, αλλά και είναι πέντε και εδώ είμαστε ένας. Αναλογικά. Ναι, αναλογικά ναι. Λέω και είναι ένα εδώ και πέντε κάτω. Αναλογικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή μπορούν να και είναι εδώ δύο, κάτω και είναι 20. Δηλαδή λες ότι εμείς εδώ οι Βορειοελλήνες είμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό να προσβάλλω τους άλλους, αλλά κρατάμε ακόμα λίγο έτσι τις αρχές μας, τα ιδανικά μας. Δηλαδή λέμε ένα για κάποιον φίλο μας ή γνωστό μας χωρίς να έχουμε συμφέρον. Δεν τον κοιτάμε στην τσέπη πλέον. Τον κοιτάμε, ας πούμε, στην τσέπη, αλλά μετά από κάποιες άλλες φορές. Πάμε να κάνουμε δουλειά με αυτόν, αλλά δεν τον κοιτάμε απευθείας στην τσέπη. Κάτω σε κοιτάνε απευθείας στην τσέπη. Ναι. Αν δεν έχουν συμφέρον, ούτε γεια σε λένε. Δεν λένε γεια. Τίποτα. Ναι. Τι να πάμε να κάνουμε, αφού δεν οικονομήσουμε, σου λέει ο άλλος. Εμείς σπαταλάμε την ώρα μας. Εδώ χαβαλέ. Ναι. Μέχρι να πας στο σπίτι, περνάς από 3-4 στο χαβαλέ, να πούμε, και στο τέλος. Αρχίζει να πας στο σπίτι. Πας κουρασμένος, δηλαδή χωρίς κέρδος κέρατα που λένε. Λοιπόν, πολύ ζεστό καλοκαίρι θα είναι φέτος. Καλά το προνοήσαμε πριν από καιρό ναι, αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για όλες τις ομάδες. Ναι, ναι. Λοιπόν, για τις ομάδες της Super League, για τις ομάδες της Football League. Είδες μπάλα σήμερα? Δουλεύω και στις ώρες, Κωστή. Και βλέπω. Τώρα βράδυ Γερμανία, δεν είδες? Είδα ένα. Ένα από τα πιο ωραία μάτς. Το οποίο πολύ δεν είχε σκορ. Ναι. Δεν είχε σκορ με MVP stopper. Εγώ το έπαιξα με τον Μάτζιο. 1-0 σκορ με την Πολωνία. Ναι. Μου λέει ο Μάτζιος τι να το παίξουμε σε μια στοιχηματική εταιρεία, τέλος πάντων νόμιμη, ναι. Στο ίντερνετ. Λέω Γιώργο, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, παίξει 1-0 σκόρ. Λέει δίνει 17. Λέω αβάλουμε από 2 ευρώ, αβάλουμε από 2 ευρώ. Και θα τα παίρναμε ρε φίλε, θα τα παίρναμε τα 2 ευρώ, γιατί ο Μίλικ
αυτός εδώ που έπαιζε δεύτερο center for κοντά στο Λεβαντόφσκι, ναι. Έχασε τις κάλτσες του ρε φίλε. Έχασε τα ντερά του, έχασε τρία πράγματα τα οποία δεν τα χάνει να πούμε. Ποιος θα σου πω να πούμε, ο μεγαλύτερος χασογκόλης. Το Ροντρίγκες να βάλεις με το Μακ, οι οποίοι τα βάζουν αλλά τα χάνουν και όλα, τέτοιο πράγμα δεν θα κάνουν. Εγώ περίμενα, έχεις δίκιο σε αυτό. Εγώ περίμενα η Γερμανία από το 80 μέχρι το 90 να πιέσει πιο πολύ. Ναι. Γιατί το έχει αυτό, ας πούμε. Και πίστευα ότι μπορεί να σκοράρει. Η Γερμανία τα βρήκε δύσκολα και αναγκάστηκε να πατήσει περιοχή και ο Κεντήρα και ο Κρος. Ναι. Κάτι το οποίο τις άφησε λίγο τις γραμμές ανοιχτές. Βέβαια, να πω ότι ο Λεβαντόφσκι πήρε το μεγάλο χώρο, δεν είναι για το μεγάλο χώρο πολύ, την κουβάλισε την μπάλα, είχαν στην αντεπίθεση, δηλαδή δεν ήταν τόσο οργανωμένοι οι Πολωνοί, και ο Μίλικ και ο Γκροτζίσκι, στο χώρο δεν βγήκανε. Ναι. Ο Κριχόβια, πώς το λένε αυτό, το δεκάρι, μ' άρεσε, πολύ καλός, και μ' άρεσε πάρα πολύ και από την Πολωνία αυτός ο καραφλός, ο στόπερο δεξής, ο πώς το λένε, Παστάνγκ, πώς το λένε, και ο μπακ του ο δεξής, ο Πιτσέκ, full back. Μ' άρεσε η Πολωνία, αλλά σκληρή ομάδα, πολύ αθλητική ομάδα. Έχασε πολλές ευκαιρίες. Έχασε μία κάνα δεκάλεπτο πριν, ναι. Εκεί στο που γλίστρησε ο. Ναι. Εκεί πέρα μπορούσε να το κάνει το 0-1. Η Γερμανία κόλωσε σήμερα. Ναι. Κόλωσε. Δηλαδή βγήκε και ο Μπόαντεκ σε πολλές φάσεις πάνω στο Μίλι και στο Λεβαντόφσκι και έκανε, πρόλαβε πολλές αντεπιθέσεις. Ναι. Έκοψε πολλές πάσες χαμηλές και. Όταν ας πούμε ο Κεντήρα με τον Κρος ανέβηκαν 15 μέτρα ψηλότερα για να πιέσουν για να έρθει η λύση από τα χάφα ας πούμε και τα λοιπά, μήπως έκανε μεγάλο παιχνίδι μεσοαμυντικά και εκεί που ψηφίζουν αυτοί βλέπω ότι ξέρουν μπάλα. Τώρα με τον Μάτζιο τα έλεγα. Ναι. Λέω, μ' άρεσε ο Μπόατεκ, μου λέει τώρα τον βγάλανε πριν από λίγο, μου λέει έχει ένα λεπτό που τον βγάλανε, μου λέει MVP του παιχνιδιού. Πραγματικά δηλαδή αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο, πήρε και τις πόρτες πάσες, κατέβασε την μπάλα να δει. Λέει τον Κρος και τον Κεντήρα, θα σας κατεβάσω εγώ την μπάλα, θα το δώσω εγώ την πρώτη παλιά να πούμε από εκεί πέρα. Τραβήξε εσείς πιο μπροστά. Ήταν ωραία πράγματα. Δεν είχε έξω αριστερά η Γερμανία, μου έκανε εντύπωση να πούμε. Ολόκληρη η εθνική Γερμανία εκεί πέρα να παίζει με τον Ντράξτελ με δεξί πόδι, να τον κλείσαν πάρα πολύ καλά και ο Μπακ και ο ένας ο Χάφου Ματζίνσκι που έγινε αλλαγή, έτρεξε πολλά χιλιόμετρα. Φοβερές αλληλοκαλύψεις, πολύ κοντά η τετράδα, πολύ κοντά ο Χάφο ένας ανάμεσα από τον Γκλικ και τον άλλο τον Στόπερ, τον Καραφλό. Μου στη χάλασε ο Μίλικ, το 9-10, ο οποίος έχασε πολλές ευκαιρίες και αποφασιστικές μπροστά στον καλύτερο τερματοφύλακα του κόσμου, τον Νόιερ. Τζόρνταν, τι έγινε με το Revolution, μας βγήκε μπαλαρίνα, ρωτάει ο 7-18. Αυτό το γυαλί γιατί το φορές, μπορείς να μου πεις. Γιατί ξέχασα τα γυαλιά μου. Είσαι σαν τον Μπουγά, έτσι. Όχι, ξέχασα τα γυαλιά μου στο σπίτι. Αυτά είναι του πατέρα μου τα γυαλιά υπερμετροπίας και τα λοιπά. Και είναι μαύρα γυαλιά, τα οποία δεν μπορώ. Δηλαδή τώρα εδώ δεν βλέπω. Δεν έχω δύο. Ναι, τώρα τα βάζω και βλέπω. Μάλιστα. Λοιπόν, αν πεινάς, deliveras. Deliveras.gr. Και θα ξαναφάς. Πεινάς και θα ξαναφάς. Μπες τώρα στο deliveras.gr. Επίλεξε το εστιατόριο που θες στην περιοχή που σε βολεύει. Και κάνε την παραγγελία σου online στο λεπτό, εύκολα και γρήγορα, ξεχνώντας τον παραδοσιακό τρόπο παραγγελίας μέσω τηλεφώνου, deliveras.gr. Θες να φας πίτσα, θες να φας, σαλάτα, θες να φας υγιεινά, θες να φας βρώμικα, μπιφτεκάρες, θέλεις γύρους, θες μακαρονάδες, ό,τι σε βολεύει στην περιοχή, μπαμ, μπαμ, deliveras, πού είσαι, τούμπα. Μάλιστα. Τι έχουμε, θέλω μακαρονάδα. Μπα, τι μακαρονάδα, με το μακαρόνι να είναι ελαφρύ. Πώς το λένε, όχι πολύ χοντρό. Μάλιστα. Τι θες, από πάνω κασέρι θέλω αυτό και το. Ντομάτα θέλεις, ντοματίνια αυτά και σάλτσα μανιτάρια. Σάλτσα μανιτάρια, ό,τι μπαμπαμπαμπ. Και είναι αυτό την εποχή της ταχύτητας. Βολίδα. Σε τακτοποιούν ερυπή οφθαλμού. Έξυπνη κίνηση αυτός ο επιχειρηματίας. Έτσι. Και ειδικά τώρα που είναι και το Euro και τρώει ο άλλος έξω και τα λοιπά, δεν μαγειρεύει γυναίκα. Τώρα που φεύγουν στα χωριά οι οικογένειες, ναι. Και αυτά και μένει μόνο ο άντρας. Φεύγει μόνο ο άντρας, ξέρω εγώ, βλέπει αυτή που να μαγειρέψει ο άντρας, τεμπέλης να πούμε και τα λοιπά. Λίγοι άντρες, ένα 15%. Τώρα οι νέοι είναι παραπάνω, καμιά 30% είναι που μαγειρεύουν. Εσύ μαγειρεύεις, το κάνουν από οικονομία αυτά. Ναι, εσύ μαγειρεύεις, ξέρεις. Μπα, ποτέ μου. Δεν μαγειρεύεις. Μόνο αυγά τη γανιτά. Αυγά τη γανιτά με τα τσόβια τα τρως. Όχι, τα σπάω. Τα σπάς, ναι.
Πατάτα, δεν ξέρει τίποτα. Βαριέμαι, βαριέμαι. Δηλαδή, άμα είσαι γυναίκα στο χωριό και πάρει και του μαντρακαλώ. Τελειβερά, τελειβερά και αυγά τη γανιτά. Και αυγά τη γανιτά. Ναι, τι να φασάνω. Κάτσα τη γανή να κάνει. Ο χρόνο είναι χρήμα. Εδώ τρέχουμε, δεν προλαβαίνουμε. Ναι, ναι, δεν μπορούμε. Τι να, δεν έχουμε χρόνο. Αυτό είναι και μερακλή. Να είσαι και να είσαι και. Αργόσχολο να είσαι, να έχει και τα φράγκα σου να πούμε. Να μην κάνει. Να το κάνει και μεράκι, α πούμε. Μεράκι. Το μεράκι πάνω απ' όλα. Όταν κάνει κάτι στη δουλειά, ό,τι δουλειά και αν κάνει, αν το κάνει με αγάπη και με μεράκι, να ξέρει πάντα το πετυχαίνει. Αν το κάνει από αγκαρία. Το φαΐ θα το κάψεις, το αυτό ναι. Δεν θα κάνεις τίποτα. Θα μάξεις, θα τρακάρεις, ναι. Έτσι, μπράβο. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είδαμε και την Αγγλία αλλαγή. Ναι. Ανατροπή. 3-5-2. Η πρώτη ομάδα που παίζει, η δεύτερη ομάδα που παίζει, μετά η Ουαλία, μετά την Αγγλία, χάνει με ανατροπή. Με τον Μπέιλ να μην ακουμπάει την μπάλα 90 λεπτά, να κάνει ένα γκολ που φταίει ο Χαρτ. Ένας κατά κάποιο τρόπο Sterling απαράδεκτος, ένας Kane βαρύς, δέησε και έκανε αλλαγή ο παππούς με το Αλσχάιμερ, να πούμε, ο προπονητής της Αγγλίας, έβαλε τις Λέστερ, το Βάρντι, φρεσκαδούρα. Σκόραρε, βέβαια. Την νίκη, βέβαια. Το Στάριτς, βέβαια, εκεί. Το Λαλάνα δεν τράβηξε σήμερα, έκανε τρεις αλλαγές, τενιάρι, δεκάρι, εφτάρι, όλη τη μεσοεπιθετική. Όλη την επιθετική γραμμή τους έκανε αλλαγή. Στο 46, στο 46 τον έξω αριστερά τον Center Four και στο 73 τον Λαλάνα. Λοιπόν, ο Ρούνεϊ συγκινητικός, μακριά όμως από τις φάσεις. Δεν μπορεί να βάλει το Ρούνεϊ μέσα στην περιοχή. Θα τη βγάλει έτσι ο Ρούνεϊ. Θα σκάσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, παίρνει μεγάλους χώρους και επειδή είναι και σε κατάσταση, ας πούμε τώρα. Δεν μπορεί να έχει τα τρεξίματα που είχε πριν από 3-4 χρόνια, 2 χρόνια. Δεν πατάει η περιοχή, δεν γίνεται τέταρτος. Πατάει ο άλλη, πατάει ο άλλος ο Χαφ. Ανεβαίνει ο Γουόλκερ πολύ ψηλά που μου αρέσει πολύ. Ο μπάκο δεξής της Αγγλίας, φανταστικός fullback. Μπορεί και σε 3-5-2 να παίξει όλη την πλευρά. Νομίζω ότι εκεί ο Ρούνεϊ θα ψιλοχαθεί. Δηλαδή βλέπω ότι είναι φιλότιμος. Γυρίζει μαρκάρι και πολλές φορές γίνεται τρίτος. Εκεί η Αγγλία έχει ένα πρόβλημα. Όταν σφίξουν οι κόλλοι δηλαδή και θα χρειαστεί να γίνουν μάχες, θα χρειαστεί να πάει σε καμιά παράταση κτλ. Ο Ρούνεϊ δεν μπορεί να έρθει τρίτος να μαρκάρει. Και θα τον χάσει και από την περιοχή. Δηλαδή κάπου δεν το βλέπω το έργο να συνεχίσει. Μακάρι να βγει. Η Αγγλία θέλω να πάρει ένα τίτλο. Δεν νομίζω, δεν μπορεί. Ναι, εντάξει, ναι. Δεν τη βλέπω. Θα περάσει στην επόμενη φάση, ναι. Και τι έγινε, δεν τη βλέπω για παραπέρα. 800 ρωτάει αν θα πάρουμε κανένα παιχταρά, λέει, από Ρωσία μεριά. Ψάχνονται. Ρωσία. Εγώ μίλησα με κάποιους, ας πούμε, εκεί πέρα. Ναι. Κινούνται πολύ, όντως, να πούμε. Με άκρους, με άκρους μυστικότητα. Ναι. Ρώσο παίκτη. Ρώσο παίκτη. Μεγάλο όνομα ψάχνουν. Εγώ Ρώσο, άμα έπαιρνα, θα έπαιρνα κανένα Παλαιστίνα, πούμε. Γιατί? Γιατί είδε στην εθνική Ρωσία. Εντάξει, ρε φίλε. 11 γαϊδούρια με ένα βόδι προπονητή. Εντάξει. Να σε πιάσουν στο μπαρ, να σε κάνουν κομμάτια στο ξύλο. Εντάξει, τώρα με δύο είναι. Και με τρεις μονάδες μέσα δεν μπορεί να σηκώσει την εθνική τώρα. Δεν τώρα με Ρώσο παίκτη, τώρα με Ρώσο θα τη βγάλει. Κοίταξε η εθνική. Θα θέλει Ρώσο παίκτη, Ρώσο προπονητή. Άσε με τώρα. Εντάξει, γιατί έχει βγάλει στο παρελθόν πολλούς. Αλλά δεν είναι. Θέλει. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Πρέπει να έχει, δηλαδή, να έχεις ομάδα, να είναι πολύ οι μεγάλοι παίκτες. Ναι. Είναι ας πούμε πολύ μικροί, αλλά να πούμε να είναι ταλαντούχοι, να είναι αυτά. Κατάλαβες, να μην προλάβουν να γίνουν ονόματα, αλλά να είναι η χημεία που μπορεί ας πούμε να τους κάνει. Κατάλαβες, ναι. Να έχεις μεγάλο προπονητή. Ο μεγάλος προπονητής μπορεί να κάνει μια μεγάλη ομάδα. Ναι. Δηλαδή... Κάτσε να δούμε τι λέει ο γιατρός τώρα. Έχω και τον γιατρό, δεν τον είδα σήμερα τον γιατρό, πήγε κολύμπη. Ναι. Παπαμπρίζα, πάρ το χαμπάρι, μου λέει ο Παπαμπρίζας. Τον σβήνουμε τον γαύρο. Χαιρετίσματα στο Μέγα Τζόρνταν. Γεια σου. Κοιτάξτε τώρα. Μισθωτιδιό Τίγρης, αυτό φοβάμαι. Κοίταξε να δεις τώρα, πρόσεξε να δεις. Υπάρχουν με τις ενώσεις και με την ΕΠΟ, μην το θεωρείτε τελειωμένη ιστορία. Υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ναι. Πολλά προβλήματα υπάρχουν και είναι, ξέρεις τώρα, όλος είναι ριζωμένος. Δεν μπορεί να το φάσει εύκολα. Ποιος είναι ριζωμένος? Ολυμπιακός. Εντάξει, ξέρεις. Δικτυωμένος, δεν ξέρεις, αλλά πολλές ενώσεις και πολλά αυτά στην ανατιχώρα. Υπάρχουν σε γκρεμότητες. Ναι. Υπάρχουν αλλού διοίκηση πρωτοδικείου, υπάρχουν αλλού προβλήματα να πούμε. Περιμένουν τα δικαστήρια να τελειώσουν, ξέρω εγώ, στα εφετία. Έχει πολλά προβλήματα όλο το πλάνο αυτό. Πολλές ενώσεις δεν θα ψηφίσουν. Γιατί για να ψηφίσουν δεν θέλει προσωρινή διοίκηση, θέλει κανονική διοίκηση. Δεν τα ξέρω ο κόσμος αυτά. Είναι πολλά. Πάντως θα είναι ντέρμπι και η ΕΠΟ.
Οι εκλογές είναι που θα είναι ντέρμπι. Βέβαια 24 του μηνός. Ναι. Μομφή. Θα μπορεί να γίνει μομφή. Θα γίνει μομφή. Ναι, θα μπορεί να γίνει μομφή. Θα έχουμε ανατροπές, θα έχουμε πολλά. Ναι. Πολλά μπορεί να γίνουν. 24 ναι. του μηνός είναι. 24 του μηνός είναι τα γενέθλιά μου, να ξέρεις, γιορτάζω κιόλας. 24 Ιουνίου. Ναι, λοιπόν. Μάλιστα. Και είναι μια μέρα. Κυριακή γεννήθηκες. Πού να θυμάμαι τώρα, δεν θυμάσαι. Θυμάσαι. Πού να θυμάμαι, δεν μπορώ να θυμάμαι. Τι μέρα γεννήθηκες. Δεν θυμάμαι. Δεν ξέρεις, δεν σου πει. Μου το είπαν, αλλά το ξέχασα τώρα. Πού να θυμάμαι. Πέρασε. Μπορεί να το βρει. Όλες οι μέρες είναι. Το βρίσκεις, ναι. Ναι. Υπάρχουν πολλοί. Εισόδιος δηλαδή. Καρκίνος. Καρκίνος. 24 Ιουνίου είναι καρκίνος. 24 Ιουνίου είναι καρκίνος. Mm-hmm. Μάλιστα. Στη Φροντού. Στη Φροντού. Στη Δράμα γεννήθηκα. Στη Δράμα. Δραμηνός. Yeah. Δραμηνός Παοξής. Βέβαια. Έτσι. Από του Κίζα τα μέρη. Όσο ναι. επί το πλείστο. Ναι. Όσο, ναι, ναι. Ο Κίζας είναι από τα μέρη μου. Ναι. Εγώ δεν είμαι από τα μέρη του, αυτός είναι από τα μέρη μου. Γιατί. Αυτός γιατί ήρθε μετά. Γεννήθηκε πιο μετά. Γεννήθηκε πιο μετά. Ναι, πρωταγώγιο. Α, είναι πιο μικρός. Ναι. Ναι. Αυτός οπότε είναι από τα μέρη μου. Σεβασμός. Σωστό. Ο Ηρακλειδέας, ο γιατρός, ο κτηνίατρος, ο καλός αυτός ο άνθρωπος ναι. και μεγάλη μπαλαδόβατσα μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: Κώστα, ποιος θα παίξει το ρόλο του Μελισανίδη στον Ηρακλή? Ρίχνουμε γάμα εθνική την ομάδα και την παίρνουμε τζάμπα. Γιατί να μην την πάρει τζάμπα, εδώ το είσαι σκεφτό. Κοίταξε, τώρα αλλάζουν τα δεδομένα. Ναι. Και άμα πας στη γάμα εθνική, δεν είναι όπως παλιά καθαρίζεις, ξεχρεώνεις. Και ο γιατρός λέει: Απορροσία. Δεν ξεχρεώνεις τώρα. Απορροσία μόνο μπράβους λέει ψωνίζεις. Ναι. Ναι. Γιατί τι σημασία έχει, ολόκληρη Ρωσία τώρα δεν μπορεί να έχει μεγάλους παίκτες. Μεγάλους παίκτες. Βεβαίως, παιχταράδες. Είδες κανένα παιχταράδες στην εθνική Ρωσίας. Καλά, ρε φίλε, πώς. Όχι, ρε παιδί μου, λέω, άμα είδες κανένα, ξεχώρισες κανένα. Εντάξει, τώρα τι να πω. Εγώ κάνα δύο για την πύλη αξιού, τους έχω έτοιμους να πούμε. Ναι. Εντάξει. Σου δώσω κανένα πιστόλι στην είσοδο. Πάντως ενδιαφέρονται ναι. και από την Ουκρανία ναι, και από ναι. τη Ρωσία. Ναι. Υπάρχει ενδιαφέρον. Τι υπάρχει, ενδιαφέρον Ουκρανία. Για απόκτηση παίκτη. Ουκρανό και Ρώσο παίκτη θα φέρει. Εντάξει, ρε φίλε, κάνω ό,τι θες, τι να σου πω τώρα. Εγώ θα σου πω από πού θα ψωνίσει, τι είμαι εγώ. Μάνατζερ είμαι. Ή θα χάσω την προμήθειά μου να πω. Εξαρτάται. Άλλα θέματα, για πες μου. Άλλα θέματα, πες. Πολλά θέματα. Εντάξει, τι ναι. να πω. Τώρα το θέμα, τα προβλήματα είναι τα δικά μας εδώ πάνω τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα. Το πρόβλημα που καίει είναι τον Ηρακλή. Το πρόβλημα του Ηρακλή. Ποιος καίγεται για τον Ηρακλή. Ηρακλήδης. Δηλαδή Ηρακλήδης. Ηρακλήδης. Κάθε ένας καίγεται για το σπίτι και κάθε, ναι. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Εσύ και... δεν νομίζω να καίγεσαι για κανένα Ηρακλή. Όχι, εγώ δεν καίγομαι δεν και καλά. Καίγομαι, αλλά στεναχωριέμαι, ρε φίλε. Δεν τρως το βράδυ, δηλαδή. Στεναχωριέμαι, ρε φίλε. Δηλαδή, στεναχωριέμαι γιατί αυτό το ναι. τσουνάμι που ήρθε τώρα, εγώ το περίμενα και το λέγαμε εδώ πολύ καιρό. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα να πούμε. Εντάξει, υπάρχει. Ναι, υπάρχει πρόβλημα και πρέπει γρήγορα, γρήγορα, πολύ γρήγορα, ήδη έπρεπε να αρχίσουν τις επαφές αυτά. Τώρα, ο Παπαθανασάκης θέλει να πουλήσει, θέλει να τι να πουλήσει, ρε φίλε. Τώρα, ένα χρεωμένο μαγαζί, τώρα τι να το πουλήσει, τι να πάρει. Δηλαδή. Είπε ένα ωραίο Τσερβίνη το μεσημέρι που τον άκουγα. Ναι. Λέει και το Βέλιο να πουλήσουμε. Πες ότι πουλάμε το Βέλιο. Ωραία. Δηλαδή αυτό δεν είναι το πρόβλημα, λέει το δικό μας. Δηλαδή και τα λεφτά να πα στην εφορία και τα λοιπά και να ξεχρεώσει ένα κομμάτι. Που δεν έχει μία αυτό. Δεν έχει ψηλή να μου πει. Πάλι στον πονοκέφαλο. Ναι, στον πονοκέφαλο. Δηλαδή και τα λεφτά να πα στην ομάδα πάλι στον πονοκέφαλο. Εγώ νομίζω ότι έτσι όπως γίνανε τα πράγματα, ναι. οι Ηρακλειδείς μπορεί να πιστεύουν ότι γιατί να μην πάρουμε την ομάδα εμείς, να την κάνουμε κτήμα μας, να την πάρουμε από τη ΓΑΜΑ Εθνική, θα μου πει. Δεν ξεχρεώνει η ομάδα ναι. τώρα, αλλάξαν τα δεδομένα. Δεν είναι τώρα πας ΓΑΜΑ Εθνική και ξεχρεώνεις. Ο Άρης θα ξεχρεώσει. Ο Άρης θα ξεχρεώσει. Δεν ξέρω, εγώ δεν μιλάω για τον Άρη, αλλά όταν μιλάμε, μιλάμε. Τα ναι, προβλήματα δηλαδή, είναι πολλά στον Άρη. Δηλαδή και ο, Άρης, και ο Άρης αυτή τη στιγμή που έπεσε. Θα βγει. Τι να βγει. Θα βγει ο Άρης. Άδεια θα πάρει, θα τελειώσει το μπουζούκι αυτό το πρόβλημα. Πήγε ο Γρόλιος να ναι. πούμε με τον Ψηφίδη στην Αθήνα, στον κύριο Κοντονή και του υποσχέθηκε. Α του υποσχέθηκε, ναι. τι γίνεται. Πού να ξέρω. Και εμά μα υποσχέθηκε. Εγώ με τον Κοντονή είμαι, εγώ πού να ξέρω. Πώς θα πού είναι τα λεφτά. Τα λεφτά μπήκανε, μπαίνουνε. Ποια λεφτά. Άνοιξε το 1-200 λέει να τα βάλει. Ναι. Πού είναι, γιατί δεν μπαίνουνε. Θα τα βάλει λέει, τελευταία μέρα. Θα τα βάλει. Εγώ ξέρω όταν πριν να ανοίξει πρέπει να είσαι έτοιμο. Ναι. Μόλι θα ανοίξει να τα βάλει. Αυτό που έκανε ο Σαβίδη. Ξεπάγωσε τα χρέη μέχρι να ξεπαγώσει τα χρέη. Έκανε αυξήσει με το οικού και τα λεφτά ήταν μέσα, τσουπ τα βάλε. Δεν περίμενε δευτερόλεπτο. Ναι. Πού είναι αυτά εδώ. Ναι. 10.000 έσωσε τρεις παίκτες προχθές. Πώς. Μόνο 10.000 πήραν τρεις παίκτες του Άρη. Πριν τρεις-τέσσερις μέρες, πέντε μέρες. Ναι. Δεν υπάρχουν λεφτά. Πώς θα τα βάλει τα λεφτά. Ναι. Ψάχνει αυτός τώρα κάποιος τον υποσχέδιο ότι θα έρθει και ψάχνει και περιμένει εκεί πέρα. Ναι. Πού είναι τα λεφτά. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Πού είναι τα λεφτά. Εγώ σου είπα αυτός δεν θα είναι ούτε καν στη Βέρεια ούτε καν στον Άρη. Στη Βέρεια πάντως πήρε ένα παίκτη. Έκανε μια καλή κίνηση. Πήρε ένα παλτό, ένα παίκτη. Το Χαρουντάκι. Το ξέρεις το Χαρουντάκι. Όχι. Από πού, τις ακαδημίες. Αυτός έπαιξε στον Άλυμο 13 λεπτά. Στον Άλυμο. Στον Άλυμο. Ωραία. Και στην προηγούμενη. Έχει εμπειρίες γάμα εθνικής. Κάτσε, περίμενε. Ναι. Και την προηγούμενη χρονιά έπαιξε, λέει, 130 λεπτά το χρόνο. Αλλά τον πήρε στη Βέρεια Αλφα Εθνική. Γιατί τον πήρε. Είναι ο γιος του ιδιοκτήτη των My Market. Γεια σα.
Είναι χορηγό, ρε μου. Αυτό εδώ μεταξύ, άμα τον πάω εγώ στη Μηχανιώνα, ναι, θα τον πλακώσει ο καμπόι στο ξύλο και δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Διάλειμμα, λέω. Γελάει ο κόσμος. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε το φίλο μας τον Χρήστο από την Αφιάλη τον Ολυμπιακό. Μας έστειλε, για ναι, τις κονκάρδες, έτσι τις λέω. Πώς εγώ. Κονκάρδες, ρε μου. Ναι, ναι. Είναι με την πινέζα, αυτό το με την πινέζα. Είναι κονκάρδα. Σου γαργαλάει το μήνυμα. Ναι. Είναι με πολύ μικρό, βέβαια, δεν είναι μεγάλο. Εγώ το περίμενα λίγο πιο μεγάλο. Δεν φαίνεται καλά ο έφηβος, είναι, ναι, το σήμα του Ολυμπιακού. Έτσι. Για το δώρο. Μου έδωσε μία εμένα, μία τον κόκκινο, μία το χιλιτίδι και μία σένα. Μία εμένα. Την έχω στο σπίτι. Ναι. Να με πλακώσει. Ναι. Λοιπόν, ο Γιαννάκης, ο συμπαθητής της Ζένιας της Ανιψιάς μου, ναι, ο οποίος είναι στο Πακ Μακ, λέει: καλησπέρα Κωστή και σε σένα και στο γίγαντα τον Τζόρνταν που έχουμε την ίδια μέρα γενέθλια. Μεγάλο πρόβλημα στον γκολ η Γερμανία, όπως και στα ακραία μπακ, και στη συνέχεια θα τη στοιχήσει. Η Αγγλία, άμα βάλει μυαλό ο προπονητής, έχει προοπτική να πάει πιο ψηλά. Κοίταξε. Σωστά μιλάει. Δεν ξέρω σε βάθος χρόνου, παιδιά. Κοίταξε. Όσο περνάνε τα μάτσα, γίνονται πιο δύσκολα. Ο Ρουνέι, εγώ μπροστά τον υπολογίζω. Τον υπολογίζω. Βέβαια. Δηλαδή, να τον βγάλω. Σήμερα έπαιξε πιο κοντά στην περιοχή. Σήμερα. Ειδικά όταν το μάτς πήγε στο 0-1, πήρε ρίσκα και πάτησε πιο πολύ περιοχή. Βέβαια, τη μεγάλη φάση δεν την έκανε. Εντάξει, ο Ρούνε ανέβασε είναι τα μέτρα του. Ο Ρούνε είναι Ρούνε. Δεν μπορεί τώρα να έχει. Ναι, κοίταξε. Χαφ δεν μπορώ να τον βλέπω. Δεν μπορώ να τον βλέπω γιατί δεκάρι καθαρό δεν είναι. Δεν είναι. Οχτάρι να τον πει, ποτέ δεν ήταν. Ήτανε σεντερφόρ. Και τολμώ να σου πω σε 3-5-2 ή σε 4-4-2, δεύτερο σεντερφόρ. Γιατί η Αγγλία παίζει πότε με 4-4-2, πότε με 4-3-3. Ο Ρούνε είναι ο δεύτερος center for. Δηλαδή είναι κλασικός, η μάπα του, η φτιάξη του, η κορμοστασιά του, η ταχύτητά του, η δύναμή του κτλ. Είναι τάλεκου άλλε, 4-5-1, for μόνος του δύσκολα θα βγει. Αλλά 4-4-2 δίπλα σε Λεβαντόφσκι, ας πούμε, έτσι. Ναι. Δίπλα σε, ακόμα και στο Μίλερ. Να το βάλει center for το Μίλερ. Σήμερα ο Μίλερ έπαιξε δεξιά, δεν έκανε και πολλά πράγματα. Ο Μίλερ δεξιά. Να τον βάλεις δίπλα, ξέρω εγώ, στον αυτό τον μηταρά τον Ιμπραήμοβιτς. Δεύτερος, 4-4-2. Είναι πολύ εκείνη η θέση του για μένα. Το να τον βάλεις εξτρέμ, να γυρίσει να πιάσει τον μπακ, να κάνει μεγάλη διαδρομή. Δύσκολα. Δεκάρι δεν είναι. Τώρα το βάζει τρίτο χαφ σε 4-3-3. Μέχρι στιγμής βγαίνει πώς βγαίνει. Τέταρτο στην περιοχή δεν μπαίνει. Έρχεται πίσω να μαρκάρει. Κάνει τα φαουλάκια του. Άμα σφίξουν οι κόλλοι και αρχίζουν εκείνα τα center back, τα αμυντικά χαφ που είναι δυνατά, ξέρω εγώ, όπως η Πολωνή σήμερα, όπως θα μπλέξει με τρία center back και με δύο αμυντικά χαφ με την Ιταλία αύριο, εκεί ναι, θα δούμε τι θα γίνει. Ναι, μπορεί να πάρει ένα θα είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα. Λοιπόν, αυτά με το φίλο μου το Γιαννάκη. Ξέρεις, εγώ κάνω παρέα και με μικρά παιδιά. Βέβαια θα κάνεις παρέα. Παίρνω κύτταρα εγώ. Φυσικά. Παίρνω κύτταρα, πώς το λένε ρε παιδί μου, αναζωογονούνται τα κύτταρα. Γιατί μετά από κάποια ηλικία αυτά που γεννιούνται είναι λιγότερα και πεθαίνουν πια περισσότερα. Αναζωογόνηση είναι για τον μεγάλο. Πώς το πες? Αναζωογόνηση ναι, για τον μεγάλο. Για τον μεγάλο. Και θαυμασμός για τον μικρό. Ναι. Είναι δηλαδή μια πολύ ωραία αυτή χημεία, ας πούμε, δηλαδή αυτό το πράγμα. Και με μεγάλους θα κάνεις παρέα. Ναι. Και με πολύ μεγάλους. Με μεγάλους. Παρέα. Σήμερα ήμουν σε ένα μπαρ, πήγα οικογενειακός με κάτι φίλους και τα παιδιά κτλ. Και είδα κάτι παλέμαχους του πάω, τον Τερζανίδη, τον Τσιφόπουλο εκεί και. Τους είδα σε καλή κατάσταση, τρομερούς. Του Γιάννη του Τσιφόπουλο. Ναι. Του λέω κουφάλα, βάφει το μαλλί. Μιλάμε Γιάννη, σας το παιδί. Λέει κάτσε καλά. Γιάννη, είσαι καλό παιδί. Ναι, βάφει το μαλλί. Φιλαράκι, χαιρετίσματα. Κτίνος. Μιλάμε από τους πιο δυνατούς άντρες που έχω γνωρίσει. Πολύ δυνατό παιδί. Κοντός είναι. Τι πάει να πει κοντός είναι. Και ο Ζαμπίτης κοντός είναι. Κτίνος. Και ο Χριστάρας ο Τερζανίδης στα 70. Πόσο. Ο Τερζανίδης πρέπει να είναι. Ο Τσιφόπουλος μικρός είναι. Ο Τσιφόπουλος είναι 61. Τόσο. Μικρός είναι. Άμα ήταν πυροσβέστης θα δεν μοιάζει τόσο. Δεν μοιάζει κουφάλα. Κάνα 53-55. Φέρνει λίγο και από κούρκουλο. Ναι. Ναι. Στο πιο άσχημο έτσι. Στο πιο μπρουτάλ να πούμε. Και ήταν ωραία. Η αναλία με τα παιχνίδια και τα λοιπά. Εκεί στο Καραμπουρνάκι. Ωραία. Ωραία Θεσσαλονίκη. Φίλε. Πολύ ωραία. Τα αεροπλάνα από πάνω να πούμε. Να έχεις λεφτά να κάθεσαι είναι ωραία. Θεσσαλονίκη. Άμα βγεις σύνταξη ναι, να φεύγεις να πας στο χωριό. Ναι. Είναι πολύ έξοδο. Θεσσαλονίκη είναι ωραία να έχεις λεφτά. Να έχεις γενικά στη ζωή είναι παντού να έχεις λεφτά. Άμα είσαι 800. Όχι δεν είναι παντού. Παντού. Κοίταξε να δω. Τώρα, άμα έχεις λεφτά, τι να κάνεις στο χωριό. Ποιο χωριό? Σε ένα χωριό, οποιοδήποτε χωριό. Ναι, σωστό. Τι να κάνεις. Ναι. Πας δύο-τρεις μέρες για να ηρεμήσεις. Για να ηρεμήσεις. Σωστό. Θα άρχισε εδώ σωστό, να ζωρεύεις και θα πηγαίνεις εκεί να ηρεμήσεις. Να ηρεμήσεις, έτσι. Ναι. Σωστό. Θα άρχισε εδώ να τρως τα λεφτά. Ναι. Εκτός και αν κάνεις το άλλο. Τι? Να είσαι στο χωριό να ηρεμείς, να άρχισε εδώ να κάνεις. Τα σαλτανάτια σου, ναι, τα ψώνια σου, έτσι, και να ξαναπάνε να ηρεμήσεις. Ξανά. Λοιπόν, τα λεφτά είναι ο κινητήριος μου χρόνος. Όπως έλεγε ο Γιώργος ο Καντίνας, ένας παλιός αιματοφύλακας που έπαιζε στον Άρη,
Τα λεφτά είναι σαν τα ψάρια, λέει. Γιατί τα τρώνε φρόσκα, ναι, φυσικά. Ωραίος ο Καντίνας. Να τα πάρεις τα λεφτά, να τα πετάξεις στο σκύλο, δεν τα τρώει. Όχι. Πέταξα να δούμε, τα φάει. Ναι. Πρέπει να τον πάρεις κρέας, να τα κάνεις κρέας να τα φάει. Ναι. Λοιπόν, οπότε τα λεφτά τα χαλάς και τα τρως. Όπως τα παίρνεις, θα πρέπει να τα τρως. Αυτά θα μείνουν. Έτσι, σωστό. Πρέπει να τα κάνεις αναμνήσεις. Ναι, αλλά έχεις και υποχρεώσεις. Ναι, πάνω απ' όλα υποχρεώσεις. Για σκυλιά, κάτι. Πάνω απ' όλα υποχρεώσεις. Ναι, γιατί υποχρεώσεις, ναι. Εμείς μέχρι τώρα κάναμε αναμνήσεις. Ναι. Πρέπει να έχεις τις υποχρεώσεις. Δεν σε κάνω. Γιατρός Ηρακλειδέας. Μην είστε ποδοσφαιρικά αφελείς. Οι ομάδες που έχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να πάρουν ατομικές προσπάθειες πλεονεκτούν. Δύο ομάδες έχουν τέτοιο στυλ ποδοσφαιριστών. Ισπανία και Γαλλία. Εγώ λέω, νομίζω. Γιατρός, εγώ πώς νομίζω. Την τακτική τη σπάνε παίκτες που έχουν το ένα σμένα. Εγώ πώς νομίζω. Διεισδύουν, είναι καλοί στο ένα σμένα, τριπλάρουν, σκοράρουν. Δηλαδή είδε ο γιατρός η κουφάλα το δεύτερο γκολ της Γαλλίας που το βάζει ο Παγέ. Σου λέει αυτός πήρε την ατομική ενέργεια, έκλεισε προς τα μέσα, σούταρε, το κάτσε. Δεν με γέμισε η Ιταλία. Η Γαλλία. Ποιος? Δεν σε γέμισε η Γαλλία. Καθόλου. Ναι. Εγώ βλέπω Ιταλία. Ναι. Για πολλούς λόγους, για αυτό το 3-5-2 που παίζει, αυτό είναι το 3-5-2. Οι Ισπανοί το έχουν αυτό, λέει ο γιατρός. Ναι. Και έχει δίκιο. Οι Ισπανοί, ότι ναι. Οι Ισπανοί το έχουν, αλλά οι Ισπανοί όταν τα βρήκαν σκούρα εχθές με ποια παίζανε. Και το γυρίσανε και ο Ντελμπός και θα είχε μεγάλη κριτική. Ο Ντελμπός και άτσι και δεν το βάζω Πικέ στο τέλος. Πικέ μπήκε σεντερφόρ με τον Ράμος και οι δύο. Μπήκανε σεντερφόρ. Γιατί μπήκαν σεντερφόρ? Γιατί οι άλλοι είχαν αργούς χαφ και αργό φόρ. Και σου λέει, δεν απέξω, λέει αυτός ο Ντελμπός και με δεύτερο σεντερφόρ. Βέβαια πήρε ρίσκο. Ναι. Θα μείνω στο 4-3-3. Θα ανεβάσω ψηλά τους χαφ, θα ανεβάσω τα center back και θα φουλάρω εκεί πέρα για να μπω ανάμεσα στις τρύπες. Και γιατί άμα τη χάσω, σου λέει, και την μπάλα, δεν έχω απέναντί μου, ξέρω εγώ, τον Μακ και τον, πώς το λένε, τον δικό σου, τον Βάις. Του Βάις, τον παραδέχτηκα χθες. Ο Μακ και ο Βάις να φύγουν στην κόντρα πάνω στους αρκούδες της Ρωσίας, κάτω χαμηλά. Και τι κάνει ο Λακάμας, ο προπονητής της Σλοβακίας? Πάει και βγάζει και τον Μακ και τον Βάις. Ναι. Ναι. Και χάνουν, ανεβαίνουν οι Ρώσοι, σου λέει δεν κινδυνεύω τώρα, σιγά μη φάω κόντρα, αργή και εμείς θα πάω, και θα γινόταν λίγο ακόμα 2-2 και η αρκούδα θα έπαιρνε πόντο. Βγάζει το Μακ και το Βάις. Καταρχήν ήταν, θέλω να είναι, αυτό είναι μεγάλο λάθος. Είναι μεγάλο λάθος. Επειδή το είδα 60 λεπτά από αυτό το παιχνίδι, ναι. Ήταν και τα τρία γκολ φανταστικά. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και τη Ρωσία η κεφαλιά αυτή ήταν πολύ. Όχι, και ο συνδυασμό ήταν ωραίος. Ο συνδυασμό πολύ ωραίος. Η δημιουργία και η εκτέλεση. Το καλύτερο νομίζω ήταν του Βάις το γκολ. Δηλαδή και στο σπάσιμο που έχει κάνει εκεί πέρα και το. Καλά, είναι και ταγκάρι ο Μπάκο δεξί και ο στόπερ, βέβαια. Έτσι, γιατί πέφτουν και οι δύο. Πέφτουν και οι δύο, θα αρέσει και κάνανε. Και σε ενέργεια και σε εκτέλεση. Δηλαδή ήταν φανταστικό το γκολ. Ναι, πολύ ωραίο. Και στο μεγάλο χώρο, εγώ τρελαίνομαι με τα γκολ του ευνηδιασμού, μου αρέσει. Σήμερα η Πολωνία δεν έφαγε κόντρα επίθεση ούτε μία. Μου κάνει εντύπωση. Είναι σκληροτράχηλη η ομάδα. Είναι δηλαδή κάτι σαν τον Πανιόνιο. Ναι. Κάτι σαν τον Πανιόνιο ένα πράγμα, αλλά χωρίς τον Μπουμπάλ. Ναι, σωστά. Ναι, σε αυτό το στυλάκι η Πολωνία θα δυσκολέψει κόσμο. Θα πάει μέχρι. Θα δυσκολέψει. Μέχρι μπορεί να περάσει, πάει στους 8. Με τους 16, στους 8 μπορεί να πάει καμιά παράταση, να πάει καν αυτό. Έχει μπροστά του Λεβαντόφσκι. Αυτό να δω, έχει μπροστά του Λεβαντόφσκι. Ναι. Λεβαντόφσκι έδωσε την ψυχή του σήμερα. Πήρε το μεγάλο χώρο ενώ δεν είναι το στυλ του. Προσπάθησε να εκτελέσει, τράβηξε παίκτες για να βγει ο άλλος από πίσω. Έκανε δουλειά αθόρυβη, αλλά τα είχαν ο άλλος από πίσω. Στη Γερμανία, επειδή τον ξέρουν, νομίζω τον προσέξανε περισσότερο. Ναι, αλλά βγήκε ο άλλος από πίσω, 4-4-2 και τα είχαν. Πώς το λέγανε, να δεις. Αχ, τον ξέχασα. Πώς το λένε, ο Μίλικ. Μάλιστα. Ο Μίλικ, φίλε, ο Μίλικ δεν πρέπει να κοιμηθεί σήμερα. Του έχασε τα μαλλιά του. Εκεί ήδη η κεφαλιά. Αυτός έχασε το αυτό, Ναι, έχασε την κεφαλιά, εκείνη πήγε κάτι με τη μύτη. Και να έχει καμιά μύτη σαν στο δυσκολεμένο του πατέρα μου να τη βάλει εκεί να κάνει τον κόλ. Κύριο έχει γαλλική μύτη. Βάλ τη μύτη, με τη μύτη να βάλει γκολ. Δεν είναι δυνατόν. Ξέρει, τον πατέρα μου τον τραβούσαν όταν έπαιζε center back. Ναι. Όταν έχανε η ομάδα του λέγανε τράβα μπροστά, ξέρω εγώ, στο ανορθόδοξο κτλ. Δύο φορές το σταματήσαν offside. Του λέει το επόπτη. Γιατί ρε φίλο, offside. Λέει είδα τη μύτη. Δηλαδή, άμα δει, λέει την αυτή μου, δεν τρελώσε, του λέει. Όχι, λέει φίλε, λέει, είδα, λέει, ξέχει μύτη. Έβγαλε τη μύτη, offside το άλλο. Και ο άλλο πήγε να κάνει γκολ με τη μύτη, και η μύτη του ήταν γαλλική, σαν τη Νόρα Βαλσάμι. Και θέλει τη μύτη. Τι άσε, ρε, γελάδρε. Τι γελάδρε, τσάκαλε να πούμε, τσάκαλε. Λοιπόν, 9:55 κενό το μήνυμά σα, το 54-340. Γράφετε ό,τι θέλετε.
Σε λίγο θα ανοίξουμε και τις γραμμές φυσικά. Λέω να τις ανοίξουμε τις γραμμές. Ανοίξουμε. Εκτός αν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο να συμπληρώσουμε. Για Ηρακλή ξέρουμε ότι κάει και το αμάξι του Σεντελίδη. Αλλά, κοίταξε, αυτό, εγώ... αλλά αυτό τώρα, κοίταξε yeah. τώρα. Ο Σεντελίδης έφερε τον Παπαθανασάκη. Αυτό εκεί, εκεί. Όταν τον αποθεώνα τον Παπαθανασάκη. Εντάξει, ο Σεντελίδης που να ξέρει τώρα για κακό τον έφερε, δηλαδή τι πήγε για να οικονομήσει τώρα. Εντάξει, έφερε τον Παπαθανασάκη. Πολύ ωραία. Και ο άλλος έφερε να πούμε τον. Πώς το λένε, ο Μυτιλινιός είχε φέρει τον Σπανουδάκη. Τε Μπέλγανας, 60 χρονών ένα ένσημο δεν είχε. Τι δουλειά κάνεις, είμαι ξέρω εγώ συμμαθητής του Μυτιλινιού. Τι ωραίες δουλειές είναι αυτές. Ναι. Να είσαι 60 χρονών και να σου λέει ο άλλος τι δουλειά κάνεις, ρε φίλε, είμαι συμμαθητής του Μυτιλινιού. Κάνα τέτοιο συμπαθητή είχαμε εμείς, ρε Σιντζόρνταν. Να λέει είμαι, ξέρω εγώ, Πασόκ, είμαι Αριανός, είμαι Παοξής, ε. Ναι, να πάρουμε γραμμές, ναι. Πάμε. Ναι. 2-3-10-90-90-90, παιδιά. Γραμμές, παρά, ναι. Και 2-3-10-98-80-90. Βάλτε ακουστικά ως επαγγελματίας πλέον που είσαι, γιατί πρέπει ναι, να έχεις δημιουργήσει μια επαγγελματική συνείδηση, να πούμε πλέον, από εδώ και πέρα. Γυαλιά που τα γυαλιά μου. Εγώ ξέρεις, είμαι ερασιτέχνης. Ερασιτέχνης θα πεθάνω, να έχεις υπόψη σου. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν. Τα χαρτιά μου που είναι, τα κλειδιά μου που είναι. Καλημέρα κύριε. Πάμε στις γραμμές. Πάμε στις γραμμές. Ακουγόμαστε. Ακουγόμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Παναγιώτης ΑΕΚ από τον Κορινό. Γεια σου ΑΕΚΙ από τον Κορινό. Τι έγινε. Εγώ πάντως παιδιά πιστεύω ότι το μάτσο από το σημερινό της Πολωνίας με τη Γερμανία. Ναι. Ό,τι να γινόταν η ισοπαλία θα έρχνε. Εσύ το πας στο πονηρό τώρα. Εγώ σαν που φάνηκε φρόντα. Το φτιάξαν χίλες εσύ. Μετά το 70 ειδικά ας πούμε δηλαδή φτάναν στην περιοχή και πούσε την μπάλα ας πούμε. Το κάνανε δηλαδή, εντάξει. Εγώ δεν το βλέπω έτσι άμα δεν ξέρω. Δεν είπα εγώ. Εγώ ένα 0 σκορ το έπαιξα υπέρ της Πολωνίας. Αλλά και... δείχναν εκεί πέρα ας πούμε ότι δηλαδή, οι πάσεις που κάναμε στην περιοχή δεν πράγμα ήταν λες και άσυνα. Λοιπόν, ναι. Δεν θα έπρεπε ας πούμε, να επεμβεί κάποιος εισαγγελέας στη Θεσσαλονίκη ας πούμε. Μα για αυτούς τους φιλάθους που βγαίνουν στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και στοχοποιούν ας πούμε ανθρώπους ας πούμε. Τι να κάνει ο εισαγγελέας. Ναι. Όπως βγαίνουν ας πούμε και μιλάνε ας πούμε στοχοποιούν ας πούμε ανθρώπους. Ναι, τι στοχοποιούν ανθρώπους. Όπως έκανε και ο Λάκης Παπαγιάννου ας πούμε. Τι έκανε ο Λάκης. Α, είχε μια, άμα θυμάσαι με τις, που μιλούσε με τον Μπούζο. Ναι. Τι έλεγε για τον ανθρωπάκο αυτό εδώ. Φίλε, εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Σε αυτά τα πράγματα τώρα τι να πούνε. Ή αυτός ο γραφικός μολαδός, ας πούμε, που χτυπήε τα χέρια, ας πούμε, λες και να πουλήσει. Πού είναι να πουλήσει. Να σου πω το έργο εγώ τώρα πώς θα γίνει. Θα πάρει τον Ηρακλή ένας κατσαπλιάς στη Γάμα Εθνική και θα πάει από την αρχή ο Ηρακλής έτσι. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ναι, αυτό φαίνεται. Ναι, αυτό φαίνεται. Λοιπόν, και θέλω, αυτός ο Λαλίσθετος, ο ΑΕΚΤΖΙΣ από την Καστοριά είναι. Δεν θυμάμαι. Σήμερα που βγήκε το μεσημέρι και έλεγε για τον, θέλω τον Κωστή, θέλω τον Τσάτα. Α, ο ΑΕΚΤΖΙΣ, ναι, Καστοριανός, ναι. Ρε φίλε, ΑΕΚΤΖΙ από την Καστοριά. Γιατί ρε φίλε, απαγορεύεται. Σαν και σένα, φιλάθους και της Ορίζων, φτάσει σε σημείο να χρηθεί η ομάδα σου με. Γιατί με προέδρος σαν τον Αδαμίδη, ας πούμε. Συγγνώμη ρε φίλε, με συγχωρείς δηλαδή. Λοιπόν. Κάτσε, δηλαδή για να βρουν 3-4 παικταράδες πρέπει να χρεωθεί η ομάδα, ας πούμε. Δεν έχει background η ΑΕΚ, δεν έχει τηλεοπτικά η ΑΕΚ, δεν έχει διαφημίσεις η ΑΕΚ, δεν έχει εισιτήρια η ΑΕΚ, δεν έχει χορηγίες η ΑΕΚ. Όσο έχει, όσο υπάρχουν. Δεν έχει από το UEFA να γίνουν και κινήσεις. Μάλιστα. Εμείς δηλαδή, συγγνώμη ρε Κώστα, εμείς που βγαίνουμε από την Κατερίνη Διαρκείας και τη Βηγάμε Εθνική που πήραμε, ας πούμε, διαρκείας και δεν πήγαμε σε ούτε σε ένα μάτς, γιατί δεν απαιτούμε τέτοια πράγματα, ας πούμε. Εμείς τι είμαστε, οι λήθοι δηλαδή. Πόσο ετών είσαι. 54. Είσαι σε μια... άμα θες σου φέρω το διαρκείας, ας πούμε, και τα ιστορία από ευρωπαϊκά... Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό, απλά λέω ότι ένας 55ης ΑΕΚΤΖΙΣ που έχει δει Λουκά Μπάρλο, Μπάκεβιτς, Μαύρο Δωμάζο, Αρδίζογλου, Χριστίδη, Μανολά, Πεχταράδες, Τάσους, Μάσους, μετά την δεκαετία 90, τη μεγάλη ΑΕΚ που έφτιαξε ο Μπάκεβιτς. Είναι απαιτητικός. Να μου έλεγες είμαι 25, 23, 28 ή 19, να πω πάει στο διάλογο, δεν έχει δει. Ναι, αλλά ναι. Κόστο μου, εγώ έχω δει και την ΑΕΚ, ας πούμε. Ναι, λοιπόν, να τη φτάνουν, ας πούμε, στα 120 εκατομμύρια να τη χρεώνουν την ομάδα, ναι. Να έχει πρόεδρος τύπου Αδαμίδη. Ναι. Να, λοιπόν, παρατρέχει, ας πούμε, την γλίτωση την ΑΕΚ ο Μελισσανίδης, θα γινόταν, ας πούμε, πανιόνιος με πρόεδρο το Δάρα. Δεν τα λέμε αυτά. Λοιπόν, καταλάβες, δεν τα λέμε αυτά. Όποιος δεν ακούς, εγώ το λέω ξεκάθαρα στους στον αέρα σου. Όποιος δεν γουστάρει, ας πούμε, το Μελισσανίδη, μπορεί να πάει να γίνει δακρυδέας Κεραγιανός. Και να έχει πρόεδρος Παπαρασάκηδες και Καρυπίδες. Πρόσεξε να δεις. Το να κάνει κριτική κάποιος το Μελισσανίδη,
Δεν πάει να πει ότι δεν τον θέλει. Έτσι δεν είναι. Ναι, να σου πω κάτι εγώ. Όταν δίνεις το δικαίωμα στο φίλο του γιατρού, να ακούω αυτό, να. Ναι. Αυτό το φίλο του γιατρού, παιδάκι μου, πρέπει να τον βγει σε πολύ άγρια έκθεση. Ναι. Ποιον? Όχι, δεν το άκουσα. Σε έκοψε ο κυλητήρης, φίλε, έπιασε. Εγώ δεν σε πρόλαβα. Όχι. Επόμενη γραμμή είναι. Καλημέρα. Εδώ. Αυτά γιατί τα επιτρέπεις? Τον έκλεισα, ρε φίλε. Τον έκλεισε ο Γιάννης. Τον έκλεισε. Άμε. Όταν πήγα εισαγγελέα για τον Λάκη, τον Παπαϊωάννου και για τον Ολλανδό, γιατί τον έκλεισε εδώ από τον τηλέφωνο. Τι να κάνω, ρε φίλε, τώρα με τον κλείνω τον καθένα εδώ πέρα. Τον έκλεισε. Τίποτα, ρε. Προσπαθείτε να πάτε το μάτς να εκεί που δεν πάει. Εμείς. Εσείς 100%. Μάλιστα. Στο είπα και το πρωί. Πάλι. Στο είπα και το πρωί. Κόψτε την καραμέλα. Ποιοι, ρε φίλε. Σου φάγανε τα λεφτά, ρε φίλε. Εμείς θέμε. Κόψτε την καραμέλα. Σου φάγε τα λεφτά, ρε φίλε. Σε χρέωσε την ομάδα, ρε φίλε. Τι να σε κάνω εγώ τώρα. Δεν στα λέγαμε. Και τι να μας πείτε, δεν κατάλαβα. Για τον κύριο Παπαθανασάκη, ο πρώτος που έλεγε είναι τσιγκούν. Εσύ νομίζεις ότι εσένα περιμέναμε να μας τα πεις? Πώς την έχεις δει τη δουλειά εσύ? Αφού τα ξέρατε, ποιοι ήταν οι μηχανισμοί αντιμετώπισης του προβλήματος? Ποιοι είναι οι μηχανισμοί? Ναι, ποιοι είναι? Υπάρχει κράτος. Ρε, το κράτος θα περιμένει. Το είπα και το πρωί. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια. Έχουν πέσει για το μία ομάδα, μία πόλη. Ναι. Έχει πέσει πολύ πράγμα. Κατάλαβες? Ρε Σιμάνο, να σε κάνω μια ερώτηση. Ιστορία, ρε Μάνο. Εναντίον του Ηρακλή και του Άρη είναι συνεχόμενη ιστορία. Είναι συνεχόμενη από τα μέσα τα οποία έχουν όλα μία γραμμή σε αυτή την πόλη. Δεν μου λες τα μέσα λοιπόν αφήσανε το Βέλιο. Δεν μου λες. Όταν πήγε ο Βέλιος στην Εβερτον. Όταν πήγε ο Βέλιος στην Εβερτον, πόσα λεφτά πήρε ο Ηρακλής? Φίλε, ούτε με ενδιαφέρει ο Βέλιος. Όχι, όχι, εσένα. Εμένα. Όταν πήγε ο Βέλιος στην Εβερτον. Δεν μ' απαντάς. Όταν πήγε ο Βέλιος στην Εβερτον, πόσα λεφτά πήρε ο Ηρακλής? Ήταν ο Γιάννης Τάκης εκεί. Τα λεφτά μιλάτε που πήγανε. Για οργανωμένους, ναι, στρατούς, ναι. Μιλάτε για οργανωμένους οπαδούς και δεν μιλάτε για αυτούς τους ανθρώπους. Δώσε απάντηση. Οι οποίοι έρχονται, διαλύουν σε μια μέρα την οποιαδήποτε ομάδα. Ο Ηρακλής ξαναζεί το ίδιο πράγμα, γιατί ο Ηρακλής... Ρε Μάνο, σας έφαγε τα λεφτά ο Παπαθανασάκης. Την άλλη φορά ο Γιάννης Τάκης. Σε φταίμε εμείς τώρα δηλαδή. Ο Γιάννης Τάκης, αγόρι μου. Πειθή με ο όργανο ήταν ο Γιάννης Τάκης. Ήταν, γιατί ονοματεπώνυμο μεγαλομέτωχος, γιατί τα ρίχνει. Ποιανού ήταν επιθύνη όργανο? Δεν ξέρεις ποιανού? Ωα, πες μου εσύ. Όχι, πες μου εσύ ποιος ήταν μεγαλομέτωχος. Ποιος ήταν ο Ρέμος? Α, μπράβο. Ναι. Ποιος διέλυσε τον Ηρακλή τότε, εγώ? Και τι κάνετε τώρα όλοι εσείς, οι μεγαλοί δημοσιογράφοι της πόλης? Γλύφουμε. Γιατί για να γίνει το μία ομάδα, μία πόλη. Εσείς τι κάνετε, ρε φίλε, για να μην γίνει αυτό? Γιατί. Εσείς τι κάνετε για να μην γίνει αυτό, ρε Μάνο? Αυτή η πόλη, όταν εμείς υπήρχαμε, δεν υπήρχαν όλοι. Δεν πήρα απάντηση. Τι θα γίνει, τι εννοείς τι θα γίνει? Δεν πήρα απάντηση. Στην τρίτη εθνική θα πάμε. Εσείς τι κάνετε για την ομάδα σας? Στην τρίτη εθνική θα πάμε και πάλι μπροστά σας θα είμαστε. Αντίο. Τι να σε πω, ρε φίλε. Άμα βρίσκεις τη λύση στη γάμα εθνική, δεν ξέρω τι να σου πω. Αυτή είναι η αντίσταση του Ηρακλή. Να βρίσκεται ένας γκαραζιέρης, να πούμε, να σε χρεώνει 2-3 εκατομμύρια, να σου πάρει τα λεφτά από το Βέλιο, να φεύγει και θα σου φταίει εσένα τώρα ο δημοσιογράφος. Έλα, πάμε επόμενη γραμμή. Αυτοκριτική να κάνουμε. Καλημέρα. Έλα. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα, καλλιτέχνη. Γεια σου, ρε Τζόρνταν. Γεια σου, καλλιτέχνη. Γεια σου, καλλιτέχνη. Λοιπόν, σ' ακούω, ρε Κωστήλα, σ' αφήγει ο Πορτουλίδης, ο Μπολούτο, ο Τσιλιανίδης. Δηλαδή, άμα φύγουν αυτοί, τι θα γίνει? Πόσες συμμετοχές? Θα φύγουν κι άλλοι. Δυστυχώς θα φύγουν κι άλλοι. Να σου πω. Αυτούς θα φύγουν κι άλλοι. Ναι, ωραία. Η απλήρωτη είναι μόνο ο Μπολούτ. Που δεν το θέλουμε. Ωραία. Θα φύγουν, ναι, αυτοί. Ωραία, ας φύγουν. Κάτσε να σου πω λίγο να τελειώσει και μετά μου λες. Ποιος θα τους αντικαταστήσει? Ποιος θα έρθει στον Ηρακλή? Ρε, εσύ περίμενε λίγο. Εγώ περιμένω. Ο Μπουκουβάλας.
Ποιος Μπαντουβάλας και Μπουκουβάλας, θα φύγει. Μόνο αυτή είναι απλή. Περίμενε. Ναι, ο Μπουλούτ, ο Καρασαλίδης, ο Πουρτουλίδης, ο Τσιλιανίδης που έφυγε, ο Μπουκουβάλας και ο Λεοζίνιο και ο Χουάντερσον. Από αυτούς όλους, μόνο τον Μπουκουβάλα φοβάμαι να μην φύγει. Οι άλλοι θα μείνουν. Ναι, γιατί... Γιατί να μείνουν οι άλλοι, γιατί να μείνουν. Γιατί έχουν πληρωθεί από τα τηλεοπτικά και οι άλλοι δεν έχουν υπογράψει αυτοί που σου είπα. Πληρώθηκαν οι τρεις από τους 7. Όχι, από αυτούς που σου είπα όλους. Από τα τηλεοπτικά πληρώθηκαν. Είναι άλλοι 4 από τους 7. Δηλαδή εσύ λες ότι ο Ηρακλής θα παίξει άλφα εθνική του χρόνου. Οι άλλοι δεν μπορούν, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν προσφυγή. Γιατί έχουν πληρωθεί, τα έχουν πάρει από τα τηλεοπτικά. Αισιόδοξος είσαι, ρε. Τρεις πληρωθήκαν, ρε φίλε. Αισιόδοξος είσαι. Γιατί τρεις, ρε εσύ. Σου είπα ποιοι δεν πληρωθήκαν. Καρασαλίδης, Μπουλούτ, Τσουλιανίδης, Πορτουλίδης, Μπουκουβάλας και Λεοζίνιο και Χουάντερσον. Αυτοί δεν πληρωθήκαν. Θα φύγει και ο Βέλιος και πώς θα κάνεις ο παδό. Ο Κυριακίδης πληρώθηκε. Γιατί ο Βέλιος τι... Ο Κυριακίδης πληρώθηκε. Ναι, ο Κυριακίδης πληρώθηκε. Συμβόλαιο υπέγραψε με τα τηλεοπτικά και πήρε λεφτά αυτός. Πήρε. Πήρε για ναι. Θα πάρει. Δεν πήρε. Όχι, εγώ ξέρω τι πήρε. Ένα ποσό. Τώρα δεν τα πήρε όλα, δεν είπα ότι τα πήρε ήτανε, όλα. Το Φεβρουάριο χρωστάνε. Ήταν 7 και πήραν οι 3. Εγώ αυτό ξέρω, ρε φίλε. Όχι, εγώ ξέρω ότι μόνο αυτοί που σου είπα δεν πληρωθήκανε γιατί δεν συμφωνήσανε να υπογράψουν ότι θα πάρουν από τα τηλεοπτικά. Και έχουν δικαίωμα προσφυγής αυτοί. Ο Τσιλιανίδης έφυγε, έλυσε το συμβόλαιο, αλλά δεν έκανε προσφυγή. Μας τα χάρισε 28 χιλιάρικα. Ο άλλος ο Γιαβάρης πληρώθηκε. Να σου πω και πού θα πάει. Ναι, ναι, πληρώθηκε. Ο Τσιλιανίδης, Κωστή, ξέρεις πού θα πάει. Η Πανιόνια ή η Τρίπολη. Α, εντάξει, ενημερωμένο σε βρίσκω. Για, εγώ σε λέω και ο Τζόρνταν, αντίο ζωή. Επόμενη γραμμή. Κάτσε και ο Μπουκουβάλα. Τι Μπουκουβάλα και Μαντουβάλα, εθνική ομάδα πήγε ο Μπουκουβάλα. Θα περιμένει τώρα να έρθει ο Παπαθανασάκης, νομίζεις. Ο Μπουκουβάλα έκανε μια καλή χρονιά. Μπαπ, το παιδί θα φύγει. Τι θα το πούμε, προδότη και αυτό σαν τον Τσιμπάνη. Να περιμένει, αλλά δεν βλέπει τίποτα φως μπροστά. Τα παιδιά καλά είναι. Αξιοπρεπέστατα και ο προπονητής. Καλημέρα. Έτσι, μπράβο. Καλημέρα. 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 Εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου, Τζόρνταν. Γεια σου. Καρά. Έλα. Σάββας. Λίγο βραχνιασμένο, συγχωρέστε. Ναι, δεν πειράζει. Εντάξει, τα παιδιά του Ηρακλέως αρχίσαν πάλι. Ρε Μάνο. Με αγάπη θα σου πω δύο κουβέντες, αδελφέ, και αν θες γες και αντιπαράθεση, γιατί περιφρονείς όλους τους υπόλοιπους στην ακροατά σου, έχεις δείξει μια λαζονία και νομίζεις ότι έχεις λόγο. Θα πάω, ερωτική... λέει, γάμα εθνική, λέει, και θα με βρεις μπροστά σου γάμα εθνική. Ναι. Τι να πω εγώ τώρα. Τι. Πού θα πάει. Λοιπόν, αυτή η πόλη, να το πω, όχι ήρθαμε και μένα, δεν βρέει μείναν εδώ. Τα χωριά ήρθατε από το γύρω-γύρω. Η Σαλονίκη είχε 100.000 κόσμο όταν ήρθαμε εμείς από εκεί. Εμείς ναι, αυτοί προηγούνται όμως σου λέει. Εντάξει, αυτό θέλει να σου πει. Και τι να κάνουμε τώρα εσύ. Τι να κάνουμε, τι είναι αυτά τώρα. Πρώτα, τι κομπλεξικά είναι αυτά τώρα εσύ. Πώς το είπατε. Και εσύ με τους κάτω, και αυτός με τους κάτω έχει 100 χρόνια διαφορά. Ποιος. Ο Μάνος. Εντάξει. Τι είναι αυτά τώρα. Ήμασταν εδώ και ήρθαμε εκεί και πήγαμε αλλού και τι είναι αυτά. Τι είναι αυτά. Και αυτό δεν είναι ρατσισμός και αυτός είναι δημοκρατικός άνθρωπος. Γιατί ρε φίλε εδώ αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε όλοι δημοκρατικοί άνθρωποι. Όχι εγώ ο Σάββας, ο Κώστας και ο Τζόρνταν μιλάμε τώρα. Άσε τους άλλους. Εντάξει. Δεν είπα εγώ αυτό. Καταρχήν τώρα... Ο Μάνος ήταν αυτός που έλεγε πέρσι θα έρθουμε και θα καθαρίσουμε το ποδόσφαιρο. Θα απειλήσαν με τον ΠΑΟ, όχι, ναι. Και τώρα τον φταίει ο ΠΑΟ, γιατί αυτοί έχουν προβλήματα οικονομικά. Μια ομάδα, μία πόλη τώρα. Τι να του πεις τώρα, φαντάσματα πριν το παιδί. Γιορτάνη, να μιλάμε μία και οι τρεις. Όταν το είπατε και ο Κώστας και εσύ, ασχολήσαν τον χρόνο. Τι κάνει ο ΠΑΟ, με λεπτομέρειες ο Σαββίδης που πήγε, ποιο ταξίδι. Θα βάλει την τούμπα στα καρούλια, θα την πάει στο Ροστόφ, μας έλεγε. Άσε αυτό το έπεσε με τα χρέη, πάλι γκουρμούρ. Θα ασχολήσω εκεί τι δουλειά κάνει ο δικός σου ταπετσέρης. Βάζει τη χούφτα στο παντελόνι, τρίπιο το παντελόνι. Δεν πιάνει, σας τα έλεγα, δεν πιάνει λεφτά. Έχουμε λέει, τι μεγάλο πιτσαδόρο. Έλα. Τι μεγάλο πιτσαδόρο. Businessman, εκεί, τι δουλειά έκανε αυτός. Δεν τους νοιάζει, δεν τους ένοιαζε. Ούτε η μάνα του νοιάζει. Να μην σας νοιάζει, έτσι. Λέγανε εμάς. Και
τι κάνει ο Σαββίδης. Σαββίδης, για να μπει στο Πούτιν το γραφείο. Να μπαίνει στο Καραμαλή το γραφείο, στο Τζίπρα πάντου, σε πρωθυπουργικά γραφεία. Βουλευτής, ήταν και βουλευτής της Σοβιετικής Ενώσεως, δηλαδή δεν είναι απρόσωπο. Φρε, μια χαρά είναι ο Σαββίδης, μπάλα δεν ξέρει. Έχεις δίκιο. Άμι, εγώ πιστεύω τώρα... Ενώ αυτοί ξέρουν μπάλα, που είναι, όχι, μη μου βάζεις λόγια εμένα. Δεν λέω για σένα. Τώρα, μπάλα δεν έμαθε πώς γίνεται στην μπάλα στην Ελλάδα. Ότι πρέπει να πάει στην ΕΠΟ, αυτά που έλεγες. Να τα ίσεις, ρε παιδί μου, όπως έκανε ο Παντελάκης και την όλη τη Μακεδονία και όλα τα ταλέντα στον ΠΑΟΚ πρώτα και μετά. Μείνε στη γραμμή, μείνε στη γραμμή, θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα βγει ο Μάνος να μιλήσει μαζί σου. Πάμε. Yes. Για πάμε. Έλα Μάνο. Καλά αυτό που λέει. Για πες. Βγήκα μόνο για τον κύριο Σιστά. Ναι. Έχω όνομα κύρια, να σε αποκαλώ κι εγώ κύρια. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω πρόβλημα. Και εγώ. Όπως θέλει, όπως θέλει. Αυτή την αλαζονία των πρωτισμών. Λίγο να ακούω καθαρά, χάθηκες. Χάθηκες. Ο Μάνος. Ο Μάνος χάθηκε. Αυτό λέω. Τι έγινε, Μάνο, φοβήθηκε. Πλάκα του κάνω, έτσι. Έλα ρε Μάνο. Περιμένουμε. Μάλιστα. Επόμενες γραμμές. Δεν υπάρχει. Επόμενο, όχι, δεν θα. Θα χαλάσει αυτό. Θα χαλάσει. Πάμε, επόμενες γραμμές. Πάμε γρήγορα. Τι θα χαλάσει. Εσύ ήθελες να κάνεις κουλιαμά. Ναι. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ ναι. Εσύ είσαι, φίλε. Κωστή, είναι η πρώτη φορά που παίρνω στην εκπομπή σου τηλέφωνο. Σε ακούω εδώ και 2 χρόνια. Όταν σπούδαζα στο εξωτερικό, ξεκίνησα να ακούω τις εκπομπές σου από μια άσχημη συγκυρία. Είχα χάσει ένα συγγενικό μου πρόσωπο και με έκανες να γελάω με την παρέα εκεί. Ναι. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Τζόρνταν. Εδώ είναι ο Τζόρνταν. Γεια σου, ρε φίλε μου. Ο οποίος ξέρει τον πεθερό μου, κάνει κολλή του παρέα. Το Γιάννη τον Κακουλίδη. Εσύ είσαι από τις Συνούσες. Ναι, φίλε, θα ανεβώ. Και είσαι και Παοξάκη. Απτυχίο. Θα ανεβώ στη Θεσσαλονίκη 2 Ιουλίου και θα σε δω και από κοντά. Βέβαια, έχουμε το γάμο, έχουμε τα αυτά. Φυσικά, φυσικά. Δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ. Ένα μικρό σχόλιο για το Euro. Ναι. Εγώ είμαι φανατικός οπαδός της Γαλλίας. Την παρακολουθούσα από τότε που είχε Τζορκαεφ, Ντουγκαρί, Ζιντάν, Ανρί και τον Κιβάρς. Είχε ομαδάρα τότε. Είναι σαν να βλέπω αυτό το Ζινιάκ κάθε φορά που τον βλέπω. Μου θυμίζει αυτό τον παίχτη, τον Κιβάρς. Είναι τελείως ανάπηρος. Αλλά ταπεινή μου γνώμη πιστεύω ότι το Euro θα το πάρει η Ιταλία. Έτσι, μπράβο, και εγώ αυτό πιστεύω. Ποιος θα το πάρει? Ιταλία. Η Ιταλία έχει δείξει κάποια χαρακτηριστικά που δεν τα έχει δείξει άλλες χρονιές και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε κιόλας, παιδιά. Είναι πολύ εκρηκτική από το κέντρο και μπροστά. Γιατί πίσω τα στόπερ 3-5-2. Πες μου. 3-5-2 τα στόπερ αυτά που έχει. 3-5-2 πίσω. Η Ιταλία και οι τρεις ξέρουν μπάλα. Αυτό λέω. Και οι τρεις ξέρουν μπάλα. Όχι, ρε Ντούντο τώρα με Τζαβέλα στόπερ και με αυτό. Με τον Μαλτίνι Νέστα Καναβάρο. Αλλά είναι πολύ καλή, ομάδα, πολύ συμπαγής. Στην κόντρα είναι τρομερή και δεν έχει αλλάξει και σαν φυσιογνωμία σαν ομάδα. Δηλαδή παλιά είχε βαριά σεντερφόρ, είχε τον Βιέρι, είχε τον Τόνι. Πλέον είναι πιο αεράτη ομάδα πιστεύω από το κέντρο και μπροστά. Πιστεύω μάλλον η Ιταλία. Και η Ισπανία ίσως, επειδή έχει κάποια ποιότητα. Οι υπόλοιπες ομάδες, οι Γάλλοι δεν έχουν πείσει. Οι Γερμανοί λίγα πράγματα σήμερα. Οι Πολωνοί πιστεύω ότι θα είναι δύσκολη ομάδα. Και επιτέλους... Δυνατή ομάδα, αθλητική ομάδα, πειθαρχημένη ομάδα, αλλά με μικρό ταλέντο. Πολύ κοστή, είναι πάρα πολύ πειθαρχημένη. Πολύ καλή άμυνα, ατομικά και τακτικά. Δυο center back ιδιαίτερα, εκείνος ο δεξιός, ο στόπερ, ο Φαλακρός, φανταστικός. Αυτός ρεκοστή, τρομερός. Πόσο χρόνο είναι αυτός, δεν ξέρω, τι πράγμα είναι αυτό, που παίζει, δεν το ξέρω. Πού είναι αυτός. Τρομερός, δολοφόνος είναι, αλλά είναι ωραίος, σκληρός παίκτης. Πόπο, παιδαράς, πόρατος στις φάσεις, γρήγορος, χαμηλά, ψηλά, άρχοντας. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Τι να πω για αυτός. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάποιος να βγει στον κόσμο και να πει, γιατί ακούω τόσα χρόνια από το 96 που παρακολουθώ Euro, ακούω για αυτούς τους Άγγλους. Ας βγει κάποιος και ας πει στον κόσμο ότι οι Άγγλοι παλιά είχαν καλύτερους παίχτες από αυτούς που έχουν τώρα. Είχαν Λάμπαρντ, είχαν Τζέραρντ, είχαν Μπέκαμ, είχαν... Και δεν πήραν τίποτα. Γραμμή ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν παλιά. Ποτέ δεν τους έχω δει, ποτέ δεν την έχω δει αυτή την ομάδα να παίζει ποιοτική μπάλα. Ποτέ.
Αυτοί και οι Βέλγοι, χρόνια του ακούω και του Βέλγου, δεν πάνε πουθενά. Δεν θα πάρουν ποτέ, έτσι λέω και εγώ. Θεωρώ ότι οι Βέλγοι πρώτα απ' όλα είναι πολύ υπερεκτιμημένοι σαν παίχτες. Δηλαδή, ταπεινή μου γνώμη, η City έδωσε ας πούμε 25 εκατομμύρια και πήρε τον De Bruyne. Εντάξει, δεν είναι για τη City αυτός ο παίχτης. Ταπεινή μου γνώμη, δηλαδή με τα λεφτά που δίνει και διαθέτει η City θα μπορούσε να πάρει κάποιον πολύ καλύτερο παίχτη. Όπως και ο Λουκάκου είναι υπερεκτιμημένος. Δεν ξέρω. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Έπαιζα μπάλα αρκετά χρόνια. Από αυτό που βλέπω, αυτά έχω να πω. Μάλιστα. Πώς, το όνομά σου πώς είναι? Νίκος. Νικολάκης, μάλιστα. Γεια σου Νικόλα. Γεια σου Κωστή. Γεια σου Νικόλα. Επόμενος κύριος. Έλα φίλε. Κύριε Δαυτόπουλε, επειδή δευτερολογώ. Ναι. Και επειδή ο κύριος Σάββας θα αναμένει να ακούσει τι θέλω να του πω. Ναι. Δεν είπα κάτι για την ομάδα του. Υπονόησα πολλά. Υπονόησα πολλά για τους σκεπτόμενους ανθρώπους. Από χωριό δεν ήρθα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ μεγάλωσα. Είμαι η πραγματική και γνήσια ομάδα της πόλης, της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος. Οι άλλες είναι ημιτασιόν. Φοράω τα χρώματα μπλε και άσπρο, που είναι τα χρώματα της Ελλάδας. Εκείνη η Δημοκρατία τα φοράει. Τι παραπάνω. Καταλάβατε κύριε Ραπτόπουλε. Όλο αυτό λοιπόν είναι συμφωνημένο. Τι συμφωνημένο είναι? Από το 2000 η εξόντωση του Ηρακλή. Και βεβαίως κάποιοι από τον Ηρακλή παίξανε ρόλο ώστε να διαλύσουν το ΓΣ, να διαλύσουν 77 τμήματα. Στο ποδόσφαιρο βλέπετε τι τραβάμε. Μας είπατε ότι οπαδοί διοικούμε. Μας είπατε ότι κάνουμε, μας είπατε ότι ράνουμε και σήμερα μας ζητάτε εξηγήσεις και λέτε τι γίνανε τα λεφτά και τι έγινε ο Παπαθανασάκης και πώς έβγαινε ο Παπαθανασάκης. Οι οπαδοί τι είναι κύριε Ραπτόπουλε, κακοποιοί? Τι είστε κακοποιοί? Επειδή αγαπάμε την ομάδα μας. Τι θέλετε να κάνουμε άλλο? Εγώ σας είπα ότι και στη Γάμα Εθνική. Ρε φίλε, όταν κάτσε ρε μάνο. Θα τον έχουμε. Όταν λένε οι παοξίδες έχουν να πάνε 15 χρόνια στο Καρτατζόγλιο. Κύριε Ραπτόπουλε, μιλάνε εκ του ασφαλούς. Όχι ρε παιδί μου, όταν λες εκ του ασφαλούς οι παοξίδες... και με την αλαζονία, ναι. Με την αλαζονία που έχει ένας νεόπλουτος. Ναι. Καταλάβατε τι κάνουνε κύριε Ραπτόπουλε? Το ξέρω εγώ, έχω πει πολλά για τους παοξίδες. Άλλο σε ρωτάω. Αυτά είναι που τους φάγανε ρε φίλε. Όσο είχαν παγωμένα χρέη. Και υπουργούς με χειροπέδες. Αυτά είναι που τους φάγανε. Παίρναν τα διαρκεία τζάμπα. Σας παρακαλώ. Δεν αυτά σας φάγανε, βρε. Για την ομάδα μου μιλάς, βρε. Αυτά σας φάγανε. Κλείσω, κύριε. Μετά να κλείσω με τον κύριο Ραπτόπουλο. Βρε, αυτά σας φάγανε, βρε τώρα. Που είστε διπλά, κάνετε ρεπορτάζ Ηρακλή. Γελάμε. Λοιπόν. Εδώ γελάμε εσένα, όλος ο κόσμος τώρα. Τι να μας πει. Κύριε Ραπτόπουλε, καταλάβατε. Ναι. Η αλαζονία είναι τεράστια. Γιατί δεν έχουν νιώσει ποτέ στο πετσί τους την αδικία, κύριε Ραπτόπουλε. Ποτέ στο πετσί τους κύριε Ραπτόπουλε, φαντάσματα βλέπουνε. Τι είπαμε, φαντάσματα εσύ βλέπεις λοιπόν, γιατί τα βάζω με τους δημοσιογράφους. Γιατί? Γιατί κύριε Ραπτόπουλε ήδη αρχίσατε τα μεταγραφικά σενάρια. Ποιανού? Εδώ, της ομάδας εκεί της γειτονιάς σας. Ότι? Θα ξεκινήσετε τώρα τέλος του μήνα να λέτε ότι πάνε για πρωτάθλημα, μήπως λέω ψέματα. Γιατί πάνε, κάθε χρόνο πάνε. Ματωμένα πρωτοσέλιδα. Δεν μιλάω μαζί σας κύριε, σας παρακαλώ. Για την ομάδα μου μιλάς. Για την ομάδα μου μιλάς. Όχι, μιλάω για το πώς συμπεριφέρονται. Για την ομάδα μου μιλάς όμως. Μιλάω για το πώς η αλαζονία. Εγώ όταν μιλάς για την ομάδα σου δεν σε διακόπτω καθόλου. Η αλαζονία σας είναι στο μεγαλείο της. Σας έχουν καταλάβει και οι πέτρες. Δεν νιώσατε ποτέ αδικία. Μόνο τέτοια. Δεν ξέρετε τι μόνο τέτοιο αδικία. Νιώθουμε εμείς. Μόνο τέτοιο. Μόνο αδικία νιώθουμε. Πούλατα στα αγόρμα, νομίζεις ότι πουλάνε πούλατα. Τι να πουλήσω, το νιώθει είναι η μοναδική ομάδα που δημιουργώ οπαδούς. Από την αδικία. Ποιος? Και όχι από τους τίτλους. Ποιος? Άσες που έξω τραπέζι του μεγαλομετόχου στο Μακεδονία Παλάς και είναι γεμάτο. Ενώ το δικό σας είναι γεμάτο τίτλους. Το ποιος δικό σκώτη? Μου αγόρι μου, όσους έχεις εσύ σε όλα τα αθλήματα, το έχω ξαναπεί, έχω τους διπλούς τίτλους. Σε όλα. Από τη χερεκακία σου με είπες Μικι Μάους στο γάμο του γιου του μεγαλομέτωχου. Από την χερεκακία σου προχθές βγήκες και είπες δεν ασχολούμαι με το Μικι Μάους, με το γάμο του Μικι Μάους. Βεβαίως, βεβαίως. Εγώ. Σε άκουσα ένα μεσημέρι. Είσαι ψεύτης, είσαι ικτρός. Ψεύτης είσαι εσύ. Είσαι λεϊνός το λίγο-λίγο. Ούτε καν μίλησα εγώ και έχω μάρτυρα τον κύριο Ραπτόπουλο. Εσύ μάρτυρα μου, με τα αυτιά μου σ' άκουσα εγώ. Ρε, ο γάμος τι με ενδιαφέρει εμένα, αυτό είναι ένα προσωπικό θέμα. Φτάνει, είπες με το γάμο του Μικι Μάους ένα μεσημέρι σ' άκουσα. Μικι Μάους δεν τον λέω εγώ πρώτον απ' όλων. Εγώ το άκουσα ένα μεσημέρι. Καταλάβατε τι σας λέω. Εγώ κατάλαβες τι σου λέω. Τ' άκουσα από σένα. Εγώ κατάλαβες τι σου λέω. Εσύ τι κάνεις τώρα, να περασπιστεί του Σαββίδη. Εσύ τι κάνεις τώρα, να το χλεύω. Ό,τι γουστάρω κάνω. Ό,τι θέλω κάνω εγώ. Στο λαό του Πάου πες βρε την αλήθεια. Τι κάνεις. Βρε, εγώ τι είπα στο λαό του Πάου και έγινε βρε. Με σένα γελάει όλο. Τι να, λαός. Πεις, ναι. Τι να, εγώ φταίω, βρε, που εσύ φταίς, φυσικά, εσύ φταίς. Εγώ φταίω. Αυτό που λέει,
καταλάβατε. Άιντε. Κύριε Δαπτόπουλε, καταλάβατε. Πολλά. Τα λέμε. Θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο. Καλημέρα, ναι. Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα. Μη σα νοιάζει τη δουλειά κάνει ο Κώστα. Γιωργάνη μου, καλημέρα. Ο Κρίστος από την Αμφιάλη είμαι. Γεια σου, ρε Κρίστε. Όλα καλά, ρε, μη στεναχωριέστε, ρε. Τα πήραμε, ευχαριστούμε. Τι να στεναχωριέμαστε. Κωστή, εδώ ζέστη ρε στην Αμφιάλη, τη τρελή γίνεται, ρε. Ζέστη, ρε. Πίνεις νερό, λοιπόν, ρε. Πίνεις νερό. Πίνω, α, δεν λες τίποτα. Δεν λες τίποτα. Κώστα, διάβαζα για τον αυτόν, ρε, για το, θα μου πεις αν σ' αρέσει, τον Γκαϊτάν της Μπενφίκα, τον πήρε Αθλέτικο Μαδρίτης. Ναι, το άκουσα. Μισοεπιθετικός, καλός παίκτης είναι αυτός, έτσι. Βάζει πολλά γκολ από πίσω. Ναι, ναι, είναι φυτρώνει, να πούμε, και το κοίταζα σήμερα. Για το δικό μας, διάβαζα για τον Ρομπέρτο, ότι θέλει να φύγει να πάει στην Εσπανιόλ, θέλει να πάει στα παιδιά του και τον ζητάει, λέει, ο Ολυμπιακός, αν βρεθεί κάποια ομάδα. Και άκουσα από τους δικούς μου κάτι που πάνε μες στον Ολυμπιακό. Έχει χωρίσει ο Ρομπέρτο με την να τον πάρει. Του πήρε η γυναίκα τα παιδιά, τα πήγε εκεί και θέλει να καταλάβεις, αυτό είναι το πρόβλημα τώρα, κατάλαβες τι γίνεται. Θέλει να φύγει, ναι, και λέει ο Ολυμπιακός, εντάξει, καταλαβαίνουμε, άμα βρεθεί μια ομάδα, και διαφέρθηκε εκτές το βράδυ η Εσπανιόλ να τον πάρει. Ναι. Μακάρι να πάει να δει τα παιδιά του. Και ίσως φύγει, ας πούμε. Ναι, ναι, το παλιάρι. Ναι, εντάξει. Μεγάλη απώλεια. Μεγάλη απώλεια για σένα. Μεγάλη απώλεια για σένα. Μεγάλη, μεγάλη. Μεγάλη. Κώστα, για τον αυτόν στεναχωρήθηκα λίγο. Εντάξει, δεν ήταν ο μεγάλος παίκτης, αλλά δεν ήθελα να φύγει. Για το Φουστέρ που διώξαμε. Ο Φουστέρ βιολογικά τελείωσε. Θα μου πεις, τελείωσαν τα ψωμιά του, ίσως. Τα ψωμιά τα τελειώνουν. Εντάξει, τον τελείωσε, ας πούμε. Ναι. Ορίστε. Ναι, εντάξει. Δεν θα στεναχωριέσαι για έναν παίκτη που φτάνει στα 35 και φεύγει υγιής, ναι, με λεφτά, με δόξα κτλ. Ναι, εντάξει, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν είχε δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Σίγουρα. Παίκτης, και καλός αθλητής. Ωραίος ρολίστας. Ναι, ναι. Ωραίος, ωραίος. Ναι, ναι. Κώστα, και κάτι άλλο, συμφωνώ με αυτό που είπες το μεσημέρι. Ότι? Αλλά δεν μπορούσα, γιατί το βράδυ, δεν ξέρω, η εκπομπή το βράδυ για μένα μου αρέσει πιο καλά, πιο χουχουλιάρη, και από το μεσημέρι είναι διαφορετικά. Το βράδυ μου αρέσει καλύτερα η εκπομπή. Λοιπόν, άκου. Πιο αγχωτική είναι το πρωί, για την ΕΠΟ που είπες, Κώστα, ναι. Συμφωνώ, Κώστα, για την ΕΠΟ, ότι τελικά την ΕΠΟ θα την πάρει ο πιο μουλοκτός, Κώστα. Και αυτό που έλεγε, συμφωνώ, αυτός που δεν μιλάει πολύ. Τώρα ο δικός σας πήρε έναν από την Κρήτη. Όποιος δεν μιλάει και δεν αυτό είναι, Κώστα, αυτός θα την τσιμπήσει. Οι άλλοι που κάνουν φανφάρες, όποιος κάνει φανφάρες ότι εγώ θα κάνω, θα δείξω, δεν κάνει τίποτα. Ναι. Έτσι μου φαίνεται. Να δούμε και πάντως. Θα το δούμε στην πορεία αυτό, βέβαια. Πάντως όποιος είναι να πάρει και να κάνει, δεν πρέπει να τα βγάζει προς τώρα ο δικός σου πήρε ένα από την Κρήτη, ένα κριτικό, και κάνει, τρέχει εκεί πέρα στις ενώσεις. Και ναι, τώρα δουλεύει στην Ανατολική Αττική, έμαθα. Α, αυτό που είχες πει, Ιορδάνη, αυτόν που είχες πει. Έναν κριτικό. Αυτόν από την Κρήτη που είχες αναφέρει. Δεν είπα όνομα. Ποιον, αυτόν που είχες αναφέρει από την Κρήτη. Ναι, δεν είπα όνομα όμως. Ε? Δεν είπα όνομα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Ναι, αυτός ο κριτικός. Ναι, ναι. Ναι, 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 αυτός είναι. Κοίταξε, Ιορδάνη, εκεί πέφτουν οι φατριές. Όποιος έχει τα μεγαλύτερα γλυψίματα και όποιος έχει τα μεγαλύτερα αυτά. Εγώ πιστεύω ο δικός μας έτσι και δεν κάνει τίποτα, σιγά σιγά την κάνει με ελαφρά πηδηματάκια, τελείωσε. Έτοιμος είναι να πηδήξει, να φύγει από το καράκι. Έτοιμος είναι, αν δεν γίνει τίποτα και ανακοινωθεί πρέπει τελικά. Εκεί θα δουν οι παοξίδες το καλό πρόσωπο του Μελισανίδη. Εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί θα δεις μετά. Να σου πω κάτι, να σου πω κάτι ρε Χρήστο, να σου πω κάτι. Εάν έλα, για μένα είναι 1% αυτό που λέει ο Ραπτόπουλος, ότι μπορεί ο Μελισανίδης να του την κάνει του Σαββίδη. Όχι, να το χαρίσει. Εάν του την κάνει έστω 1%, πάλι το προτιμώ περισσότερο, ρε φίλε, από το Μαρινάκι. Πώς θα γίνει τώρα. Ναι, γιατί ο Μαρινάκης είναι, εντάξει, είναι φαντάζομαι. Του αρέσει να του χαϊδεύει το πισινό, ή άλλο, φίλε, τώρα. Μα χαϊδεύει δεν έχει με το Μαρινάκι, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Κατάλαβε γιατί περνάει η κούλα και ο Παναθηναϊκός και δεν ακούγεται, δεν αγγίζει. Τώρα ενώ περνάνε οι άλλοι τώρα. Όχι, η Ορδάνη ξέρει τι γίνεται. Εάν δύο Μελισσανίδη μπορεί να μοιράσει την πίτα και να του πήξε κάτι. Θα τη μοιράσει. Θα τη μοιράσει έτσι. Μία εσύ, μία εγώ και να τη μοιράσει την πίτα. Ο άλλο είναι τέμα. Εγώ τα θέλω όλα. Και να σου πω και κάτι άλλο. Επειδή ο δικό μα είναι πολύ γνήσιο. Θα μοιράσει την πίπα. Πολύ γνήσιο και δεν πρόκειται να κάνει στιαμπού πουθενά. Να είσαι σίγουρο ότι παίχτη από την ΑΕΚ δεν θα πάρει ποτέ. Όχι. Ναι, ναι. Γράψ' το, αυτό το θυμάσαι. Και ναι, τώρα που πήρε το στόπερ η ΑΕΚ, να πούμε αυτό το στόπερ, ο Πάουκ ήταν να τον πάρει και έκανε πίσω. Τον είδες τον πρώτο. Τον είδες τον για μένα, Ιορδάνη, για μένα η ΑΕΚ δεν έχει κανένα πεθαρά που τον ζηλεύει ο Πάουκ αυτή τη στιγμή. Σωστά. Έτσι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Πάουκ δεν έχει να ζηλέψει κανένα πεθαρά να πάρει από την ΑΕΚ. Πολύ σωστά. Έτσι δεν είναι. Έτσι.
Δεν έχει κανένα. Ποιο να πεις, παιδί, το Τσιμπούρα που είναι τελειωμένο, ποιο να πάρεις. Τον Αραβίδη. Έχει παιχταράδες ο Πάοκ να πούμε. Δεν ζηλεύει δηλαδή κάποιος ο οποίος ξεχωρίζει από την ΑΕΚ και να πει θέλω αυτόν. Ναι. Ο Πάοκ αυτή τη στιγμή είναι καλυμμένος. Θα πάρει 2-3 παίχτες και κάνει όλη την ομάδα του. Πάντως έχω μάθει εγώ από ποδοσφαιριστές τη Σούπερ Λίγκα ότι στον Πάοκ και στον Ολυμπιακό θέλουν να πάνε οι παίχτες. Εκεί πέσει το. Δηλαδή τώρα πρόσεξε να δεις. Οι παίκτες αυτοί τώρα, ας πούμε, από όλες τις ομάδες, λέμε, Παναθηναϊκού, ναι. ΑΕΚ, ξέρω, ακόμα και την ΑΕΚ βάζω. Πιο πολλά ναι. λεφτά παίρνουν από τον ΠΑΟΚ και στην ώρα τους ναι. και από τον Ολυμπιακό παρά από όλες τις άλλες ομάδες. Γι' αυτό και θέλουν ναι. να φύγουν. Βλέπουν τον ΠΑΟΚ σαν προοπτική, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι. Ομάδα κορυφής. Τα λέμε. Ναι, έτσι. Καλή σας νύχτα, παιδιά. Καλή γεια σου, Χρήστο, γεια σου. Ωραίος. Καλημέρα. Έπεσες, καλημέρα. Έπεσες, καλημέρα. 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 Καλημέρα στην Ασπρόμαυρη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα από το αφεντικό της πόλης. Γεια σου, αφεντικό. Γεια. Καλά είσαι, αφεντικό. Ραπ. Ναι. Ραπ. Μάλιστα. Τόσο πολύ ναι. ο κύριος Κόκκινος φοβάται τους γαλάζιους ώστε να με κλείσει το μεσημέρι έτσι χωρίς να... Εγώ πήρα για να πω εχθές στην εκπομπή τι συνέβη, έτσι. Πήρε ο κύριος Μάνος τηλέφωνο και είπε, ανέφερε, είναι καταγεγραμμένα όλα στο αρχείο, και ανέφερε ότι ο κόσμος από εδώ και πέρα του Ηρακλή θα βρίσκεται στις επάλξεις και δεν μπορεί να πει άλλα παραπάνω. Και την επόμενη μέρα καίγεται ένα αυτοκίνητο. Εντάξει. Σύμπτωση. Έτσι. Ναι. Εγώ τώρα ο κάθε ένας ας υποθέσει ότι ο κύριος δεν γνώριζε τίποτα. Εγώ δεν κατηγορώ. Έτσι. Αλλά τόσο σύμπτωση. Και βγαίνει και σήμερα ο κύριος Ολλανδός και γυρνάει και λέει ότι κάποιος έπρεπε να την πληρώσει. Ναι. Όλα αυτά ασχολίαστα, έτσι. Δηλαδή λίγο ντροπή δεν υπάρχει. Ποιος να τα σχολιάσει. Αυτά τα λόγια. Ε? Ποιος να τα σχολιάσει. Έλατε, ποιος να τα σχολιάσει. Βγαίνουν και σφυρίζουν αδιάφορα και οι δύο. Σαρίς και είχε προβλήματα με καμιά γκόμενα και πήγε και του κάψε η γκόμενα το αυτοκίνητο. Έλατε, τον άνθρωπο. Ναι. Ναι. Και δεν τρέχει κάστανο. Και για τον κύριο Μάνο και για τον κύριο Λανδό. Αυτά βγήκαν από το μεσημέρι και ο Κόκκινος έτρεξε να με κλείσει. Λες και εγώ βγήκα να κατηγορήσω κανέναν Μάνο ή κανέναν Λανδό. Εντάξει, εγώ είπα αυτά που βγήκαν από το στόμα του κύριου Μάνου. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Πάντως λέει ένας φίλος μου εδώ, ο Σιρόπουλος από τη Βέρεια, από το Καμποχώρι, Παοξής, ναι. ότι ο Μάνος έλεγε ας κερδίσω τον Πάο και ας πέσω, ρε. Ορίστε, λέει, έγινε, λέει αυτό. Έλα ρε, εσύ, όλο τον χρόνο τώρα με τον Πάο ασχολούντουσαν. Ναι. Πώς θα γίνει τώρα. Καλύτερα να... Αν είναι να βάλει κάποιο κοριό ο κύριος Μάνος, καλύτερα να το βάλει στον Παπαθανασάκη, μπας και το βρει. Έτσι. Πού να βρει, ρε. Θα πάρει τα λεφτά αν... και φύγει ο άλλος. Αν... Δεν ξέρουμε ακόμα αν θα παίζει η ομαδούλα του στην Αλφα Εθνική, που εγώ θα χαρώ πολύ να παίζει για να τον παστελώσω. Έτσι. Φέτος είχαμε κάποια προβλήματα και δεν μας βγήκε. Τους παραμυθιάζει ότι θα έρθει στον Ηρακλή, πρόσεξε να δεις, για να τους πάρει τα λεφτά της μεταγραφής και να φύγει. Ξέρει ότι μέλλον δεν έχει στον Ηρακλή αυτός. Και μ' αρέσει που μιλάει για λαζονία. Από το καλάμι που ανεβήκαν ήταν τόσο ψηλό ναι, ναι. που μόλις έσπασε ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Έτσι. Είχαν καβαλήσει τόσο ψηλά το καλάμι όλη τη χρονιά και θα πάμε πεντάδα και θα πάμε εκεί και θα πάμε εδώ και θα βγούμε εκεί. Εντάξει. Καθαρίζουμε ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Έτσι. Μέχρι προχθές δεν ξέρει αν η ομάδα του θα παίζει στην Αλφα Εθνική και βγήκε να μιλήσει για τον Ζαγοράκη. Μόνο ο Παοξής έχει το δικαίωμα να μιλήσει για τον Ζαγοράκη και για το οτιδήποτε. Ας ασχοληθεί τώρα με τα δικά του, γιατί δεν ξέρει αν η ομάδα του θα είναι στην Αλφα Εθνική του χρόνου. Έτσι. Αυτά είχα να πω. Πάμε. Επόμενος. Καλώς, καλημέρα. Καλώς, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Πάρε μπροστά, φίλε. Κύριε Ραβδόπουλε. Έλα, ρε. Τι να πάρω μπροστά, ρε. Αφού πας... Να σ' ακούσω. Χωρίς να σ' ακούσω δεν μπορώ να μιλήσω. Είπα, φίλε, έλα. Ωραία. Φίλο Αλβανέζ μου, ναι. Δεν είναι επιτρέπτο. Κανένα νέο έχετε να μας πείτε. Για τον Άρη όλα βαίνουν καλώς, έτσι είπε ο κύριε Ψηφίδης, τον πήρα τηλέφωνο εγώ. Εγώ έχω κι άλλα, αλλά δεν λέω. Μου λέει, Φαλακρέ, ο Κοντονής ήταν λίρα 100.
Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί αυτό. Εντάξει, αυτό με ενδιαφέρει. Κανονικά θα παίξουμε, δεν μας απασχολεί. Ναι, εντάξει. Δεν έχετε μάθει δηλαδή αν θα μπουν τα λεφτά, η εκταμείευση έγινε. 24 του μηνός με είπαν θα τα βάλει. Τελευταία μέρα λέει. Έτσι με είπαν. Εννοείται. Εννοείται, εντάξει. Γιατί να μην τα βάλει τώρα. Όλα 24 θα γίνουν. Γιατί να τα βάλει τώρα. Όχι, αφού τα έχει για να τα βάλει, γιατί να μην τα βάλει τώρα. Μπορεί να τα φάει, ρε. Και γιατί να τα βάλει τώρα. Δεν φοβάται μην τα βάλει κανένας άλλος. Ποιος να τα βάλει. Ξέρω εγώ. Παραπανητήρης. Είδα δύο άλλους από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς να ξαναπάρει την ομάδα. Να τα. Πού να τα βρει ο άλλος τα 200 που για να φύγει από τον Άρη πήρε 750 από τον Καρυπίδη. Αυτά γιατί δεν βγαίνει να τα πει. Ναι. Ο Βιτάλ Σασούν Γκο. Ναι. Προπονητής, πρόεδρος, φροντιστής χόρτου και δεν σημαίνει. Μην τα βάλει ο Σαβίδης και τον πάρει παράρτημα. Και άμα τα βάλει, τα βάλε. Θα σωθούνε. Και τι έγινε. Δεν σε νοιάζει εσένα. Θα έχουμε μεγάλο μέτοχο με λεφτά. Το πρόβλημα ποιο είναι δηλαδή. Κύριε μου, πόσο ένα σύντομο θα ταΐζει. Θα μας φέρει και έναν, θα μας φέρει και έναν Ρώσο και εμάς από εκεί. Και θα είμαστε και εμείς σε δύο χρόνια, θα είμαστε μαδάρα. Άκουλε. Το πρόβλημα ποιο είναι κύριε Ραβδόπουλε. Ανώνυμες εταιρείες δεν είναι. Α. Λεφτά δεν παίζονται κύριε Ραβδόπουλε. Α. Δεν κονομήσαν όλοι κύριε Ραβδόπουλε στο όνομα του Άρη κύριε Ραβδόπουλε. Α. Μαγαζιά κάνανε, σπίτια πήρανε, αυτοκίνητα αγοράσανε. Θα κινείτε το χρήμα ρε φίλε, γιατί όχι. Είναι η μοναδική ομάδα στον κόσμο ναι. που έχει την πατέντα της καρτέλας. Ούτε το καρτέλ της Κολομβίας δεν έχει τόσο καρτέλες κύριε Ραβδόπουλε. Ορίστε. Όλοι μέσα στον Άρη έχουν και από μια καρτέλα. Άμα σηκώσεις τον τάπιτα κάτω από το γήπεδο, με καρτέλες θα τους βρεις. Καρτέλα με 350 χιλιάρικα ο ένας. Καρτέλα με 150 χιλιάρικα ο άλλος. Καρτέλα με 400 χιλιάρικα ο άλλος. Εδώ έχει καρτέλα ο πρώην πρόεδρος της ΠΑΕ Άρης κύριος Αθανασιάδης, ο οποίος έπαιρνε δανεικά τσιγάρα στο μάτς Άρης Εργοτέλης 1-1, κύριο το μάτς στο Μουλοχτό που δεν το κατάλαβε κανείς. Λοιπόν με δυο κεφαλιές έπαιρνε δανεικά τσιγάρα τον αδερφό του γιατί λέει και καλά τελειώσα τα τσιγάρα. Και γιατί δεν έστειλες ρε να παρασεπάρει. Δεν λες καλά που δεν τα χρέωσες στην ΠΑΕ και αυτά. Χρέωνε άλλο στην ΠΑΕ. Κύριε Φωτεινή απέναντι. Ναι, τα ουίσκια, τα ουίσκια που έπινε η γυναίκα του να πούμε στο βόλεϊ γυναικών. Εντάξει. Εντάξει. Ε πώς. Όχι εντάξει. Πρέπει όχι, να είμαστε εντάξει. με τις γυναίκες gentleman. Όχι ναι βέβαια μην τις χάσουμε. Λοιπόν όχι εντάξει κύριε Ραβδόπουλε. Είπαμε. Στον Άρη το μεγαλύτερο κακό είναι η εσωστρέφειά του, δεν είναι τίποτα άλλο. Θυμάστε που σας είχα πει κάτι κύριε Ραβδόπουλε. Μωρέ πολλά με έχεις πει. Ναι. Ότι ο Ηρακλής θα καταντήσει σαν τον Άρη. Το θυμάμαι εγώ. Ναι. Διότι ναι. οι φιλαθλοί του έχουν γίνει ένα κακό κακέκτυπο, κακό κακέκτυπο του παλιού Super 3. Έχει κάνα εξάμεινο που μας το πέσανε. Και πιο παλιά το πιο παλιά, λοιπόν, έχει δίκιο. Βαίνουν όλα όπως σας έχω πει. Δηλαδή μιμούνται. Ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή θέλουν να πάνε γάμα εθνική και αυτοί το να πάρουν την ομάδα. Ακριβώς το ίδιο. Έλα. Ναι, αλλά δεν ξεχρεώνουν τώρα. Μισό λεπτό. Μήπως θυμάστε ποιος είχε την ενασχόληση στο μπάσκετ μετά την εποχή Γαλανού στο μπάσκετ, πώς θυμάστε. Του Ηρακλέους. Ναι, ήτανε πρόεδρος ένας οπαδός οργανωμένος. Καλέ, θυμίστε μου το όνομα, θυμίστε δεν μου. Δεν θυμάμαι. Ναι. Πέστε Τόμας εσείς. Θυμίστε μήπως μας, αυτό ναι. το πρότυπο το είδανε από τον παλιό Άρη στο μπάσκετ. Κάνω λάθος. Δηλαδή, α, λες μιμήθηκανε. Βέβαια. Ναι, ναι. Και να σε πω και κάτι. Mm. Δεν γίνεται να μην δε ψάχνεις να βρεις μεγάλο μέτοχο. Στο λέω χρόνια για τον Άρη. Ποια λαϊκή βάση τώρα και δημοκρατικότητα. Τη βλέπουμε και παπέρα. Σας φίλε, η Ηρακλειδής δεν λέει για λαϊκή βάση. Δεν το είπαν αυτό ακόμα. Δεν το είπαν αυτό ακόμα. Δεν είπαν για λαϊκή βάση. Μα εδώ δεν τους ενδιέφερε ότι αν αυτός να πούμε το ξέρει μάνα του αν δουλεύει ή όχι. Α. Είναι τόσο δημοκρατική αυτή που δεν τους ενδιαφέρει. Είναι με ανοιχτούς ορίζοντες, με ανοιχτά σύνορα. Αφού είναι αριστερή ρε, τι σε πειράζει. Ναι βέβαια, ρε, βέβαια. Μεγάλο πράγμα, μεγάλο πράγμα. Mm. Λοιπόν, και κάτι τελευταίο κύριε για το Euro. Ναι. Ξύπνησε αυτός ο προπονητής της Αγγλίας, ξύπνησε. Έβγαλε έξω. Ένα προπονητή να κοιμάται ρε. Έβγαλε το Sterling έξω. Λοιπόν, ξύπνησε ο τύπος, ξύπνησε κανονικά, δεν ξέρω τώρα τον χτύπησε κανένας από πίσω, τον φώναξε κανένας από πάνω, τον φώναξε ο Θεός, δεν ξέρω τι να σε πω. Ξύπνησε και έβαλε δύο παιχταράδες μέσα.
Έβαλε άνθρωπο που ακουμπάει την μπάλα στην πρώτη φάση και τι κάνει κόλ. Τις δύο πρώτες αλλαγές λες. Και έβγαλε και τον άλλο τον Στέλιν, τον Ταμτάκο να πούμε. Λοιπόν, έβαλε τον Βάρντι, ο οποίος θα πάει και κάνει γκολ. Ο Στέρλινγκ, τι Ταμτάκο είναι. Τι είναι αυτό τώρα, αυτός τον Ταμτάκο είναι. Κάνει, να πούμε. Τι είναι αυτό το πράγμα να πούμε. Λοιπόν, η Αγγλία, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, θα φτάσει που ψηλά. Εγώ θα φτάσει περπατώντας στο τελικό. Δεν πάει πουθενά. Καλά, εντάξει, θα με θυμηθείς. Η Αγγλία θα φτάσει περπατώντας στο τελικό, μετά το ξύπνημα αυτού νου και βάζοντας δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι ακουμπάνε την μπάλα και την κάνουν γκολ απευθείας σε όλα τα παιχνίδια, είτε με Λέστερο ένας είτε με Λίβερπουλ ο άλλος. Λοιπόν, έχουν φοβερή χημία να μεταξύ. Εσύ αυτός ο, πώς το λένε, ο Βέρντι, η μάπα του δεν σου φέρνει λίγο από κολτσίδα, ρε. Είναι λίγο Γιώργος Κολτσίδας, δεν ξέρω αν πηγαίνει με τα Ιωνάρε στο προπονητήριο. Τι να σε πω, ρε. Όπως πήγαινε ο Γιώργης. Τι να σε πω, ρε. Άπα. Και αύριο, ναι. Παρακαλώ, μεγάλη Ισπανία να ρίξει ένα τρίπαλο στη γείτονα χώρα που τη λέτε εσείς. Ναι. Στις οι δημοκράτες, έτσι. Είμαστε δημοκράτες, ρε φίλε. Γιατί... Εμείς ένα τρίπαλο τι θέλουμε, οι μη δημοκράτες. Στη γείτονα χώρα θέλουμε να τη ρίξει ένα τρίπαλο η Ισπανία αύριο. Ας τα βάλει και ο προπονητής, ο Ντελμπόσκε, δεν μας ενδιαφέρει. Ο Ντελμπόσκε, ρε. Και σήμερα τι χαρά, δεν μπορούσε εκείνος της Πολωνίας, ο Μίλικ, πώς το λένε, με τη μύτη να το καρφώσει, να τελειώσουν και οι άλλοι να πούμε... Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πάντσερ, αυτά εδώ. Η μεγαλική μύτη μπορεί να βάλει τέτοιο γκόλ. Έλατε, δεν γίνεται αυτά, κύριε Ναυτόπουλε, δεν γίνεται. Να είστε καλά, κύριε Ναυτόπουλε. Ποιος ποδοσφαιριστής Α' Εθνικής είχε τη μεγαλύτερη μύτη? Για Σεμάκης, λες. Μάλιστα. Άλλοι λέγανε ο πατέρας μου. Εγώ έχω δει ποδοσφαιριστή Α' Εθνικής με μεγαλύτερη μύτη από αυτούς τους δύο. Ποιος? Για βοήθεια. Ο Διακονικολάου, ο σέντερ μπακ της Ρόδου. Δεν το ξέρω. Μιλάμε για τη μύτη. Υποκλήθηκα. Πήγα τον είδα το καλοκαίρι. Πώς είναι ο Διακονικολάου, λέω. Να είσαι γερός. Όχι, Διακονικολάου. Ο Διακονικολάου, σέντερ μπακ της Ρόδου. Με Δοξάκι, Χάσταλι, Καραντάνι, Καρακατσάνι, Κώτη, Δράκο, ναι, με τέτοια ομάδα. Και με Μπέλη προπονητή, Μιχάλη Μπέλη. Καλημέρα. Τι γίνεται. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Ναι. Καλημέρα. Ο Διάκο Νικολάου, εξαιρετικό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Αυτό τι είπε ο Θόδωρος, ότι ξύπνησε ο προπονητής Αγγλίας. Εγώ πάλι πώς νομίζω ότι κοιμάται αυτός. Κάτσε, ρε. Λέγε, φίλε. Εγώ είμαι, ναι. Εσείς, ναι, εσείς. Λοιπόν, ήθελα να πω στον κύριο Μάνο, έτσι με πολύ αγάπη, ναι, ότι μη μιλάει για αδικίες. Ναι. Είμαι 70 χρονών. Είσαι 70 σκύλια, αλλά η φωνή σου μοιάζει τεφαρίδι. Εντάξει, δεν μιλούσα. Λοιπόν, από 18 ετών νιώθω στο πετσί μου την αδικία. Ακόμα και τότε που είχα την υπερομάδα Μεσάνων, σας θυμίζω κάτι παιχνίδια τούμπες μου, και βαρέστα, έτσι. Λοιπόν, η μόνη ομάδα που ένιωσε αδικία σε αυτό το πρωτάθλημα είναι ο ΠΑΟΚ. Και να θυμίσω βέβαια ότι δεν άκουγα τον Τζόρνταν για να με ψήσει ο Τζόρνταν να πω κάτι για τον ΠΑΟ και όλα αυτά. Έτσι τα έχω νιώσει από μικρός αυτά τα πράγματα. Είμαι 70 λοιπόν σήμερα και δεν θέλω να ακούω άλλους να μιλάνε για αδικία. Ναι, βεβαίως και ο Ηρακλής. Αδικήθηκε ο Ηρακλής τα τελευταία χρόνια. Αδικήθηκε. Πιθανόν να δει. Το ρίξαν άδικα. Αλλά ρε φίλε, εγώ από 18 νιώθω αδικία. Τελειώσαμε. Τώρα κάτι άλλο. Είδες και μπάλα, ρε φίλε όμως. Είδα. Είδες και μπάλα, ρε φίλε. Κάνω το σταυρό μου και. Είσαι τυχερός, ευλογημένος ποδοσφαιρικά. Δεν ξέρω στη ζωή σου αν είσαι ευχαριστημένος στα 70. Σίγουρα έχουμε καλές και κακές στιγμές στη ζωή. Είδε τη μεγάλη ομάδα. Αλλά είδες, ρε φίλε, αυτό που δεν είδα εγώ. Έκοστη, όλοι πολύ, λίγο πολύ έχουμε καλές κακές στιγμές. Είδα την ΑΕΚ του Μελισανίδη το δεκαετία του 90 αρχές. Είμαι ευχαριστημένος. Πάω, δεν πρόλαβα μεγάλο να δω. Δυστυχώς. Δυστυχώς, δεν πρόλαβα. Αλλά... τον πρόλαβα στο τέλος της, όταν στα η ομάδα, ναι, είχε γεράσει 78-79. Τότε είχε πάει, ας πούμε, είχαν 32-33 και τα λοιπά. Κατάλαβες. Είχαν φύγει προς τα πάνω οι ηλικίες. Δυστυχώς, ρε Κώστα, που δεν το είδες, αλλά εμείς. Πρόλαβα, πήρα μια φάλτση. Πήρα μια φάλτση. Πήρα μια φάλτση κι εγώ. Πήρα μια φάλτση. Είδα. Λοιπόν, κάτι άλλο θέλω να πω. Ναι. Συμφωνώ ότι η Ιταλία θα πάει τελικό. Έτσι. Ναι, για μένα. Ναι. Εγώ πιστεύω έτσι. Ναι. Είδα τα παιχνίδια τους και μου άρεσαν πάρα πολύ. Σ' άρεσε τακτικός. Σ' άρεσε, ναι, σαν πειθαρχία. Ναι. Έχει άλλο πρόσωπο η Ιταλία. Ναι. Άλλο πρόσωπο. Και κάτι άλλο για τον Τζόρνταν τώρα. Εδώ είναι ο Τζόρνταν. Τζόρνταν, είπες κάτι προηγουμένως, αγόρι μου. Για πες. Το οποίο με έβαλε σε σκέψεις, ξέρεις. Ποιο? Και πρέπει να βάλει και εσάς σε σκέψεις.
Είπες κάτι για την, για την ΕΠΟ και ο χοντρός, ξέρω εγώ. Τρεις-τέσσερις ενώσεις στη Βόρειο Ελλάδα, ναι, υπάρχουν πρόβλημα, ναι. Υπάρχει πρόβλημα εδώ. Υπάρχουν, ναι, πρόβλημα με τα δικαστήρια, με τα αυτά, είναι, ας πούμε, άκουσα ακόμα... Άκουσα στην τηλεόραση, που σπάνια βλέπω τηλεόραση, ότι ακούστε ρε παιδιά, οι χωροφύλακες οι δύο που συνοδεύανε την εισαγγελέα η οποία πήγε και έκανε ντου στο Sky και βρήκαν να λείπουν όλοι αυτοί. Ήτανε της προσωπικής φρουράς του χοντρού. Και αυτό να μας προβληματίσει όλους. Καλά, είναι η τελευταία. Ναι, 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 αυτό είναι η τελευταία περιορισμένη τώρα... προσπάθεια. Όχι, όχι, είναι 70 χρονών, είναι έμπειρος. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να το αποδείξει αυτό. Κωστή, δεν είμαι έμπειρος, αγόρι μου. Αλλά όχι, μπορείτε να το αποδείξετε αυτό, ότι ήταν εισαγγελέας προσωπική φρουρά. Δεν μπορείτε να το αποδείξετε όμως αυτό. Μα το είπαν στην τηλεόραση. Μπορεί να το πει ο Sky. Δεν παρακολούθησα τηλεόραση, δεν έχω. Πάντως, ναι, το περίμενα. Έχουμε μια μισή ώρα. Γιάννη, έχουμε μια μισή ώρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και πάμε. Τα λέμε σε λίγο. Πάμε. Λοιπόν, όλα 90. Φύγαμε να ακούσουμε τον κόσμο. Έλα, φίλε. Πάμε. Ταλαράπ. Έλα, φίλε. Καλημέρα. Ο Τζερόνιμο, ο ταξιτζής, ο Παοξής, ο Κάγκουρας δεκαετίας του 80, αλλά σόφρον στα 53 του, μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: μπορεί να μην είσαι, λέει, από χωριό, να μην είσαι χωρικός, αλλά στην οτροπία είσαι χωριάτης, λέει εσένα. Κάνεις, λέει, τον αρχοντοχωριάτη, αλλά είσαι παλιοχωριάταρος στην οτροπία. Τον αρχοντοχωριάτη, φίλε, ο Ζαγοράκης τον έκανε. Εγώ είμαι χωριάτης. Εσμένα, είμαι χωριάτης. Είμαστε του Μπέι, να πούμε. Είσαι Δραμηνός. Πήγες λίγο στη Σκύρδα, πήρες μια φάση και πήγες. Πήγα και στην πρωτεύουσα, πήγα και στην πρωτεύουσα. Πώς πήγες? Ναι. Πήγα και στην πρωτεύουσα. Σωστό, πήγα και στην πρωτεύουσα. Πήγαμε και εξωτερικό. Ναι. Πήγαμε και στα Βαλκάνια. Ναι. Παντού πήγαμε. Πάμε, κόσμο, καλημέρα. Έλα, ραπ. Έλα, φίλε. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα στον Νικολίπτη. Καλημέρα και στον Τζόρνταν. Εδώ. Γεια σου, ρε Τζόρνταν. Γεια σου, ρε Θηρίο. Γεια σου, φίλε. Δεν ξέρω, έτσι, δύο-τρία πραγματάκια και εγώ θέλω να πω, ρε παιδί μου. Ρίχτα. Λίγο τι γίνεται εδώ πέρα και με το Euro, να πούμε. Άκουσα και συμφώνησα πολύ με αυτό το συγγενή σου που βγήκε πριν από λίγο σε κάποια φάση και είπε δύο-τρία πραγματάκια. Συμφωνώ και εγώ με αυτά. Συγγενής ποιανού? Δικό σου, ένα παιδί που φίλος γνωστού, κάτι τέτοιο που ήταν, παιδί μου. Τι συγγενής, το ρωτάω, πώς σε λένε, ρε, τι συγγενής? Είναι με τον πεθερό του, είμαστε φίλοι. Α, ωραία, αυτός ο φίλος. Φίλος ο λιγότερος συγγενής έχει τόσο καλύτερα, είναι. Μην το φορτώνεις κι άλλους αυτόν. Αυτό είναι μια αλήθεια. Έτσι. Αυτό με την Αγγλία, ρε φίλε, θα συμφωνήσω με τον Τζόρνταν. Ξεκινάει το Euro και έχω τις καλύτερες των προθέσεων για την Αγγλία. Λέω, μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να κάνει, μπορεί να ράνει. Νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, με το ρυθμό που πάει και που αντιλαμβάνεται τι πρέπει να κάνει αυτός ο Χότσον, θα έχει τελειώσει το Euro. Κινείται με πάρα πολύ αργούς ρυθμούς. Και μπορεί να του βγήκανε σήμερα οι αλλαγές. Εγώ να σου πούνε και ξενέρωσα γιατί το ήθελα στο χινάρι. Αλλά αυτή η Αγγλία σήμερα, ρε φίλε, μου θύμισε, ειλικρινά σου λέω, ελληνική οικογένεια που πηγαίνει διακοπές και τα αφήνει όλα τελευταία στιγμή, ρε φίλε. Mm. Αυτό το πράγμα μου θύμισε, να πούμε. Μπαμπάδες, μαμάδες να τρέχουν πανικόβητοι με τις βαλίτσες και τέτοια, να πούμε τελευταία στιγμή. Αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δηλαδή, όσο και να θέλω να τη συμπαθήσω, νομίζω ότι στο τέλος οι περισσότεροι εκεί πέρα είναι παιχτάκια. Αν εξαιρέσει ένα Ρούνι, τον οποίο νομίζω τον κρατάει μέσα γιατί θεωρεί ότι πρέπει να έχει μια προσωπικότητα. Μάλλον. Και να παίχτει λίγο πιο παλιό. Ναι. Νομίζω οι υπόλοιποι είναι, εξαιρείται λίγο ο Βάρντι, ο οποίος είναι φορμαρισμένος. Νομίζω οι περισσότεροι πρέπει να έχουν μια μετριότητα στη φετινή Αγγλία. Και όσο και να ήθελα να την, έτσι λίγο να την σπρώξω μέσα στο μυαλό μου, νομίζω ότι δεν θα καταφέρει να πάει ούτε την τράδα. Έτσι λέω εγώ. Από εκεί πέρα συμφωνώ πολύ με την Ιταλία. Θεωρώ ότι εμένα με εντυπωσίασε, γιατί και εγώ τη θεωρούσα outsider. Υπάρχει μια ομοιογένεια και μια ομοιομορφία στον τρόπο πως παίζει αυτό το 5-3-2 που γίνεται 3-5-2 όταν επιτίθεται, το οποίο εγώ το θεωρώ πολύ απαιτητικό σύστημα, πολύ δύσκολο και πολύ αγχωτικό, και βλέπω ότι αυτοί οι παίχτες μπορούν και το κουβαλάνε και το καταφέρουν. Γουστάρω την μπαλά που παίζει η Ιταλία, μακάρι να πάει και στο τελικό. Από εκεί πέρα βλέπω ομάδες τις οποίες θεωρούσα μέτριες. Δηλαδή Κροατία, Πολωνία, Σλοβάκια. Βλέπω ότι οι μέτρες ομάδες αρχίζουν και ανεβαίνουν σιγά σιγά και αυτό είναι πολύ καλό. Από εκεί και πέρα τους Ισπάνους, δηλαδή θέλω να τους ξαναδώ γιατί δεν έχουν βγάλει συμπέρασματα. Είδα ένα ημίχρονο, ας πούμε, στο δεύτερο κοιμήθηκα.
Δεν μπορώ, ας πούμε. Και ενώ γουστάρω πολύ Ντελ Μπόσκε, το θεωρώ πολύ πετυχημένο και πολύ γατώνει, δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να κάνει τώρα με αυτή την Ισπανία. Από εκεί και πέρα. Δεν είχε την πολύ πάσα όμως αυτή τη φορά. Φίλε, δεν μας εκνεύρισε. Δεν κατόρθωσε να μας εκνευρίσει. Αναγκάστηκε και πήρε μια κατοχή, καθώς η αντίπαλος ήταν στα 30 μέτρα και δεν έβγαινε. Αυτό. Δηλαδή, μου θύμισε λίγο τον Μπάουκ μέσα στην Τούμπα με την Ντόρτμουντ. Δεν έβγαινε ο Μπάουκ. Την έκανε, την γύριζε, την έφερνε την μπάλα, προηγήθηκε ένα 0, έκανε μια αντεπίθεση. Δεν έβγαινε σε κόντρες, δεν έβγαινε. Ξανάμενε μέσα κτλ. Εντάξει, είναι ειδικών συνθήκων παιχνίδια αυτά. Σωστό. Δύο πράγματα λίγο για την Αγγλία σήμερα που τα είδα και έτσι και ψιλογέλασα. Ένα ήταν στο πρώτο ημίχρονο σε κάποια φάση, επειδή το έβλεπα τηλεόραση, το πλάνο της κάμερας όταν έφαγε δύο αντεπιθέσεις, έβλεπες μόνο τέσσερις παίχτες της Αγγλίας και από εκεί πέρα είχε εξαφανιστεί το γήπεδο, δεν υπήρχαν άλλοι παίχτες. Νομίζω ότι είχαν φύγει. Γι' αυτό σου λέω ότι δηλαδή, κάποια στιγμή θα σκάσει. Ναι. Ήταν απίστευτο. Ήταν μισό γήπεδο στην τηλεόραση, ήταν άδειο. Και ήταν μόνο τέσσερις παίχτες, δηλαδή οι άλλοι ήταν στα τέτοια. Πολωνίδα το δεν μας δείξαν κάτι τέτοιο. Και επίσης είδα τα μούτρα του Ρούνι σε δύο φάσεις που πήγαινε να εκτελέσει ένα φάουλ, φίλε. Ήταν όχι σαν δαιμονισμένος, ήταν ρε μάγκα, σαν αρκομανής την πρώτη μέρα της Χαρμάνας. Mm. Τα μούτρα του τα είδες. Mm-hmm. Τόσο στράβωμα, δεν έχω ξαναδεί, ας πούμε, σε σημείο κακίας. Όπου μάγκα, λέω, τι είναι αυτός να πούμε. Πάντως τα στημένα τα άλλαξαν, τα χτυπάει ο Ρούνι τώρα. Τα βάρουσε ο σεντερφόρ. Ναι, αυτό γιατί, ας πούμε, δηλαδή. Κάτσε ρε φίλε, τώρα είσαι ένα 90. Σεντερφόρ είσαι για την περιοχή. Και χτυπάς εσύ τα. Μου φαίνεται κάτι τέτοιο είχε κάνει και ο Πάκου με τον Μουσλίμοβιτς. Ήμουν αντίθετος εγώ. Αφού έκανα χτυπήματα ο Ρούνι, γιατί δεν κάθεσαι εσύ που είσαι σέντερφορ. Γι' αυτό είχα πει και τον Γκαρσία. Ελά, εδώ ρε Γκαρσία. Ο Λίνο δεν έχει καλύτερα χτυπήματα της μπάλας. Μάλλον τα ίδια καλά χτυπήματα. Αφού είσαι ένα 83-85. Για να επιδείξει μια φορά κι εσύ. Βάρεσες 10 φάουλ. Άσε το 11ο το βαρέσει ο Λίνο. Για τράβα στην περιοχή. Ξέρεις πότε τον είδα τον Γκαρσία. Αυτό ακριβώς. Τον Γκαρσία στην περιοχή του αντιπάλου, σε στημένο, στην Ξάνθη τον είδα. Τρία μάτσε έκανε και το διώξαν. Και επίσης, κλείνοντας, ρε φίλε, αυτός ο Γιωακίμ Λεύ της Γερμανίας δεν μοιάζει με βραδύποδα, με φράτζα. Την αλήθεια. Ο προπονητής. Έχει ένα βλέμμα σαν βραδύποδα, είναι ρε φίλε. Ο προπονητής της Γερμανίας. Πρέπει να τρώει τα κάκαρδά του, να πούμε. Μεγάλος βρωμήλος, να πούμε. Για δεύτερον, πρέπει να βρωμάει ακόμα και πλημμένος. Έχει μια λίγδα πάνω του, να πούμε, και τα λοιπά. Το βγάζει, έτσι, το βγάζει. Σε καμιά, εγώ θα συγχαινόμουν να κάτσω στο αεροπλάνο δίπλα του. Πραγματικά. Και έχει έτσι ένα κάτι μεταξύ Γκαρδέλη και Σαργκάνη. Ένα πράγμα, ένα μπαστάρδεμα τέτοιο στη μούρη. Νομίζω ότι από τις τσίπες του ματιού έχουν κλείσει τα μάτια τους στις άκρες, ρε παιδί μου, ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Όπω, τι άσχημος γέρος θα γίνει, ρε φίλε. Και επίσης, άκου τώρα, ναι. Βλέπω το μάτς Γερμανία-Πολωνία, το οποίο παρεπιπτόντως το έβλεπα, αλλά δεν το έβλεπα, γιατί μιλούσαμε και να σου πούνε αλήθεια, δεν κατάλαβα και τίποτα. Και μου λέει ο φίλος εκεί πέρα που ξέρει λίγα γερμανικά, μου λέει, μεταφράζαμε τα επίθετα των παιχτών και μου λέει ο Νόιερ. Μεταφράζει, είναι μια λέξη σύνθετη που, από το Νόι που σημαίνει καινούριο και το Νόιερ που πάει προς το θηλυκό. Οπότε μεταφράζεται στα ελληνικά σαν καινούριου ή καινουριάς το επίθετο στα ελληνικά. Μετά έχουμε το Σβάινστάγκερ, ο οποίος είναι και αυτό σύνθετο και σημαίνει το γουρούνι, ανεβασμένο γουρούνι. Ο Σβάινστάγκερ, ρε φίλε, άμα τον έβλεπε στο δρόμο εδώ στη Θεσσαλονίκη γουρούνι. Και τον έλεγε από πού είσαι και σου έλεγε από τη Δορκάδα. Δηλαδή. Θα σου φαινόταν παράξενο. Γεια σου φίλε. Γεια χαρά. Έγινε. Πάμε πέντε τελευταίοι. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Καλώς τον. Γιώργος Παδός του Παναθηναϊκού. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Ήθελα να μιλήσω λίγο με τον Ηρακλή. Και αυτό που έλεγε πριν ο Χρυσαυγίτης. δεν είπα ακόμα. γελάω, εντάξει. Ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι μοιάζει η περίπτωση του Ηρακλή με τον Άρη. Γιατί ο Άρης... οι οπαδοί ασκούσαν διοίκηση, ενώ τώρα νομίζω δεν μπορούν οι οπαδοί να κατηγορηθούν ότι φταίνε για την κατάσταση. Δηλαδή, από ποια πλευρά φταίει ο οπαδός του Ηρακλή, η θύρα 10 ή ο φύλαθλος, σαν το γιατρό που δεν είναι θύρα 10 και είναι πιο αντι... Αυτοί, εγώ νομίζω, δεν άσκησαν διοίκηση, δεν πίεσαν. Μα δεν έχουν ασκήσει διοίκηση. Άμα είχαν ένα καλό παράγοντα, δεν νομίζω ότι θα πηγαίνανε να του πούνε θέλω να διοικήσω την ομάδα. Δηλαδή, αυτοί οι Αριανοί δεν πιάνονται από πουθενά. Οι Αριανοί. Ο Κοντομινάς ήταν και το έλεγαν ένα χοντρέ τώρα που θες να μας πάρεις τον αεραστέχνη ενώ εμείς μπορούμε να πουλάμε τις φανέλες να πούμε για να κορωμάμε εμείς. Μιλάμε για τέτοια ιστορία τώρα. Μιλάμε για τέτοιο καριολίκι τώρα. Οι Ηρακλειδείς οι Βουκαράδες δεν έχουν τέτοιες βλέψεις.
Ναι, και δεν νομίζω. Και γενικά δηλαδή για αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα, ο παδό ήταν εκπρόσωπο. Δεν φταίει τώρα. Πρόσεξε τώρα. Αν ερχόταν ένα κοντομινά στον Ηρακλή. Ερχόταν ένα, ξέρω εγώ, φραγκάτο στον Ηρακλή. Και λέγανε άντε ρε δρόμο από εδώ που θε, ξέρω εγώ, να κονομάσει. Εκεί θα έφυγαν. Τότε θα λέγαμε ναι. Αλλά τώρα. Δεν έχουμε δει ακόμα κάτι τέτοιο. Εγώ τουλάχιστον είμαι. Εγώ νομίζω οι Ηρακλειδείς επαναπαύτηκαν στον Παπαθανασάκη από την αρχή. Τι να. Κοίτα ρε Τζόρνταν, και να μην επαναπαυόταν, δηλαδή τι να έκαναν. Πώς μπορούσαν να ξέρουν. Να τον είχαν από κοντά, ρε φίλε. Όταν. Δηλαδή. Άμα τον είχαν από κοντά, μετά ασκούν διοίκηση όμως. Καλά, να μην ξέρουν τι γίνεται. Από κοντά τον είχαν, εντάξει, ρε φίλε, δεν τους έδωσε και τίποτα εξουσίες. Εντάξει. Δεν τους είδα εγώ τους Ηρακλειδείς. Δηλαδή. Αλλά τι. Θα μπορούσε, ας πούμε, ο Παπαθανασάκης. Τι κριτική μπορεί να κάνει. Κοίταξε να δεις τώρα. Είναι 7 μήνες απλήρωτη. Θα μπορούσε ο Παπαθανασάκης, ας πούμε, να πάρει 3 δανεικούς από τον Ολυμπιακό, να πάει να δάει μαξιλάρι εκεί κτλ. Εγώ τους έλεγα, αν φιλήσετε δαχτυλίδι στον Ολυμπιακό και σας βοηθήσει ο Ολυμπιακός να κοντράρετε τον ΠΑΟΚ, σας χαλάει. Μας χαλάει. Συγγνώμη τώρα. Ένα λεπτό. Εμένα, που είμαι πιο έτσι λογικός άνθρωπος, δεν θα με χαλούσε εάν ήμουν οπαδός του Ηρακλή. Έλεγα τον πρόεδρό μου. Μπορείς να πας κάτω στο χοντρό, να πάρεις 3 παικταράδες, 4, να έχουμε 5 διαιτησίες καλές, να χτυπήσουμε τον πόλη, το να στην πόλη μας, στην πόλη μας και τα λοιπά, αφού τους άλλους στον Ολυμπιακό δεν μπορούμε να το χτυπήσουμε. Έτσι τα σκεφτόμουν. Συγγνώμη, σκεφτήκανε κάτι, λίγο αναζωνικά. Ακού τι σου λέει. Για λες, το αγωνιστικό, συγγνώμη, είναι το αγωνιστικό δεν υπήρχε πρόβλημα. Τι σχέση έχουν οι δανεικοί με το χρέος. Οπότε πάμε στο άλλο το κομμάτι τώρα, αυτό που τους έλεγα εγώ. Δώστε εισιτήρια λοιπόν, πάρτε τα λεφτά, ρυθμίστε την κατάσταση. Δεν ρωτάνε και εσύ με τα εισιτήρια, αφού 3 εκατομμύρια είναι το χρέος. 3 εκατομμύρια θα πρέπει να πάρουν. 3 εκατομμύρια, φίλε, μισό λεπτό. 3 εκατομμύρια είναι το χρέος. Άδεια δεν πήρανε. Το χρέος πάλι θα τα χρέωσε. Πόσο ήθελε για την άδεια. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω με 300.000 θα ρύθμιζε αυτά. Τώρα αυτό κάτσε το. Ξέρεις κάτι και το λες ή το υποθέτεις. 516. Εντάξει, τώρα είναι 516. Τότε θα ήταν πιο λίγα. Τέλος πάντων, πάμε να πάρουμε για τους υπολείπους. Φιλιά. Ναι, ναι. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα, φίλε. Καλημέρα. 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 Ο προηγούμενος φίλος που μίλησε ήταν, αν κατάλαβα καλά, φιλάθλος του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκού. Ναι, ναι. Καλά θυμάμαι. Ναι, ναι. Ναι, έτσι είπε. Και μιλούσαμε για τον Ηρακλή και τον Άρη. Ναι. Αυτό θα μας φάει, ρε φίλε. Αυτό θα μας φάει. Καλά, αυτό δεν είναι κακό να πει τη γνώμη. Βέβαια, δεν είναι κακό, δεν το λέω για το φίλο. Μια χαρά παιδί και ωραία μίλησε. Ναι. Αλλά το σχολιάζω, ας πούμε, με κεντρικό ήρωα πρωταγωνιστή το Μάνο. Θα το πω έτσι. Ναι, έτσι άλλο έκανε ο Μάνος, άλλο ναι, έκανε άλλο ο φίλος. Θέλω να πω, άλλο θέλω να πω. Έχω ένα ξαδερφάκι, είναι Ηρακλειδέας. Εγώ πάω ξύ, εντάξει. Mm. Και το λέω μια μέρα, το λέω ρε, εσύ, με έχει κουράσει ο δικός σου. Με λέει ποιος δικός μου, αυτός ο Μάνος. Άσε ρε μου, λέει, δεν μπορώ να τον ακούω. Λέω γιατί. Αυτός λέει ναι, αντιπαύξη δεν είναι Ηρακλειδέας. Δηλαδή, όσες φορές βγαίνει, πιο πολύ μιλάει για τον ΠΑΟΚ παρά για τον Ηρακλή. Μα αυτά τους φάγανε, τώρα, ρε φίλε. Αυτά θα μας φάνε όλους και εμένα. Βάζω πρώτο πληθυντικό, έτσι. Δηλαδή, τι εννοώ. Ας βγει ο κύριος Μάνος, που κατά τα άλλα συμπαθέστατος, γιατί μιλάει πολύ όμορφα, να ασχοληθεί με το πώς θα γεμίσει το Καφτατζόγλιο. Θα μας πει. Ας ασχοληθεί ο κύριος Μάνος, γιατί ήρθε ο κύριος Παπαθανασάκης που το πρώτο δίμηνο τρίμηνο. Τον είχε βαφτίσει, τι να σου πω, μεσία ρε παιδάκι μου, θα πάει τον Ηρακλή στο Champions League και δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, εγώ όταν ήρθα ο Σαββίδης στον ΠΑΟΚ, δεν είπα ότι αυτός ξύπνησε ένα πρωί και είπε με ΠΑΟΚΣΙΣ. Ήρθε για να πάρει 2-3 δουλειές, ήρθε να πάρει 5 project, έτυχε και υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, έτυχε από μικρός έχει καταγωγή από κτλ. Τον Κούδα είχε στο προσκεφάλι του. Όχι, ναι, μπράβο, κατάλαβε. Έτσι. Έτσι δεν είναι. Ο μικρός όταν ερχόταν εδώ έγραφε με τα σπρέι στους τοίχους. Φυσικά. Μπορείτε να πάτε. Άκου. Μπορεί να πάτε μια βόλτα εκεί στο Κιλκίδης να τα μάθετε. Τι. Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι ΠΑΟΚΣΙΣ άνθρωπος, προς Θεού. Ναι. Απλά δεν γίνεται να έρθει κάποιος Παπαθανασάκης ή κάποιος Σαββίδης ή κάποιος Μυτιλινέος στον ΠΑΟΚ, στον Ηρακλή, στον Άρη για να πάρει τον Ηρακλή και να τον πάει στο Champions League χωρίς να έχει ένα πλάνο δικό του προσωπικό, επαγγελματικό, σοβαρό. Ο Σαββίδης, αν μη τι άλλο, είχε ένα πλάνο. Σοβαρό, άσχετα αν από ποδόσφαιρο, ρε παιδάκι μου. Εγώ πάλι όταν ήρθε την πρώτη φορά δεν κατάλαβα γιατί τον διώξαν τον Σαββίδη. Εγώ να σου πω κάτι, ρε φίλε. Εγώ πάλι νομίζω ότι ξέρει από ποδόσφαιρο. Ποιο ξέρει. Ο Σαββίδης. Όσο ξέρει. Σου είπε από την αρχή. Μαθηματικά. Και την Μπαρτσελόνα. Από μαθηματικά 19 είχα εγώ έστω. Πού? Μαθηματικά. Στο Λύκειο. Ναι. Αλλά. Εσύ. Ναι, λοιπόν, εντάξει, συμφωνώ. Λέει τώρα. Και την Μπαρτσελόνα να φέρουμε όπω είναι δομημένο το ποδόσφαιρο, δεν πρόκειται πρωτάθλημα να πάρουμε. Και αποδείχτηκε αυτό, φίλε. Ναι, το κλείνω το σχόλιο, απλά θέλω να πω ρε παιδάκι μου, να βγω εγώ να μιλήσω για το πώς θα γίνω εγώ καλύτερος αφιλάθλος, πώς θα βοηθήσω με αυτό που θα πω την ομάδα μου ή να κάνω μια καλοπροαίρετη κριτική αν μη τι άλλο. Το ίδιο να περιμένω και από τον Μάνο, από τον προηγούμενο φίλο, τέλος πάντων για την έτσι ομάδα του κτλ. Το κλείνω γρήγορα, πάω στο Euro γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε τους Γερμανούς και τους Πολωνούς, τα αδερφάκια, αγκαλιά, αγκαλιά, φυλάκια, αγκαλιές, η μισή μπάγκερ, προβλέψιμη είναι για το 0-0.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα κερδίσει τώρα η Γερμανία που παίζει, δεν ξέρω. Το με την Βόρεια Ιρλανδία παίζει. Τώρα, τελειώς. Όσον αφορά τον τελικό Κώστα, επειδή εσύ νιώθεις από μπάλα πολύ παραπάνω από μένα, θέλω την άποψή σου σε κάτι. Πρώτον, θεωρώ πολύ άστοχο να παίζω μακροπρόθεσμο στοίχημα, δηλαδή από ένα μήνα πριν, να βάλω, ας πούμε, 5-10 γιατί ευρώ. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Είναι καθαρά τύχη, καθαρά τζόγος, γιατί δεν ξέρεις τι κατάσταση θα είναι, ποιες θα είναι οι διασταυρώσεις κτλ. Δεν είναι Eurovision, δηλαδή, το καλύτερο τραγούδι να βγει. Εγώ πιστεύω ότι θα βγει στον τελικό μια ομάδα της πρώτης γραμμής, και όταν λέω της πρώτης γραμμής εννοώ τις τέσσερις μόνο, δηλαδή Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Την Αγγλία δεν τη βάζω στις πρώτες γραμμές. Έτσι το έχει αποδείξει η ιστορία. Ναι. Και αυτή η δεύτερη ομάδα που θα παραστεί στον τελικό θα είναι μια της δευτεροτρίτης γραμμής. Δηλαδή, τυχαία, μπορεί να είναι μια, ξέρω εγώ, μια Ρουμανία, μια Σλοβακία, πες το πώς θες. Δύσκολο. Πιστεύεις εσύ, σαν Κώστα, ότι στον τελικό ο παίκτης της πρώτης γραμμής της ομάδας, ανεξάρτητα ποια εθνική θα είναι, που παίρνει 30-40 εκατομμύρια, ετοιμάζεται να πάρει μεταγραφή ή έχει ένα συμβόλαιο των 2-3-4-5 εκατομμυρίων ευρώ, θα είναι με τέτοια φρεσκάδα και με τέτοιο πάθος όσο, ας πούμε, ένας Σλοβάκος? Εγώ πάντα σε αυτό το Euro είχα πει, περιμένω να δω μπάλα, πάθος, τρέξιμο, όχι ποιότητα, ναι, από παίκτες που είναι να πάρουν μεταγραφή, α, νεαρούς και όχι αποφτασμένους. Δηλαδή, α, ο Ρονάλντο, αυτό που είδα από τον Ρονάλντο, ήταν εξεπλάγιν. Γιατί ο Ρονάλντο είναι ντεφορμέ, αλλά δεν ήταν αδιάφορος. Κατάλαβες? Ναι, δεν ναι. τον είδα αδιάφορο όπως τον τελικό με τον πέναλτι. Είδα ένα Ρονάλντο ντεφορμέ, ναι, ο οποίος προσπαθούσε να βρει φόρμα μέσα από αυτό το παιχνίδι. Είναι δηλαδή μια εξαίρεση ο Ρονάλντο. Ναι. Ναι. Θα ρισκάρω έτσι μια φιλική πρόβλεψη Ιταλία στον τελικό και με δεύτερη ομάδα στον τελικό, μία που δεν την πιάνει το μάτι μας προς στιγμήν. Δηλαδή πιστεύω ότι θα πάει στον τελικό η Ιταλία. Μια κολομάδα. Και, ναι. και μία δεύτερο-τρίτη ομάδα. Κροατία, ας πούμε. Απλά, κάπως έτσι, ναι. Απλά εκεί πέρα, κακός όποιος θέλει να βάλει πολλά λεφτά θα τα βάλει υπέρ της Ιταλίας. Και όταν λέω κακός, όχι γιατί δεν είναι καλή ομάδα, γιατί δεν τη συμπαθώ, γιατί θεωρώ ότι θα είναι κομμάτια, ρε φίλε. Θα παίξουμε ισοπαλίες, παρατάσεις, θα οικονομήσουμε, κλείσε. Τι παίρνουνε, έλα, γεια. Θα λέμε, θα παίξουμε πολλές παρατάσεις. Εγώ με το Μάκιο σήμερα λίγο ήθελα να πληρωθούμε. 17 μονάδες στο 1-0 σκορ του Πολωνία. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε. Καλώς τον. Καλώς. Τι κάνετε? Καλά, φίλε. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός. Γεια σου, Αλέκο. Καλησπέρα σε όλους σας. Γεια σου, Αλέκο. Τζόρνταν, το έχουμε πει και κατηδίαν στο τηλέφωνο ότι αυτό που πειράζει είναι ότι δικαιώνεσαι. Δεν βαριέσαι. Θα μας πεις κανένα παιχνίδι να δικαιωθούμε και εμείς να πάρουμε κανένα φράγκο τώρα, κανένα κόρνερ, τίποτα. Τι δεν να... παίζω, ρε. Πες, δεν πειράζει. Πες εσύ. Αφού δεν τα βλέπω τα παιχνίδια, τι να πω τώρα, πρέπει να τα μελετήσουμε. Βγήκανε κόρνερ σήμερα στο παιχνίδι, Κωστή, στο τελευταίο. Δεν πρέπει εσύ να το είδες. Το είδα, πώς δεν το είδα. Η Γερμανία δεν το είδα καθόλου. Γι' αυτό. Πώς δεν είδα, Γερμανία δεν είδα. Ναι, βγήκανε κόρνερ. Απλά δεν τα μέτρησα. Τε καλά δεν μέτρας. Λοιπόν, Γερμανία, Ιταλία παίζουν στους 8. Και αυτό είναι να προσέξουν για το στοίχημα, μήπως οι Γερμανοί κοιτάξουν στο τελευταίο παιχνίδι με Χ να αφήσουν την Πολωνία να βγει πρώτη ώστε να αποφύγουν την Ιταλία στους 8. Δολοπλοκικό. Δολοπλοκικό, αλλά αυτό το, όπως είναι το Euro, κλειστό. Είναι η μάνα η Ιταλία σε αυτά τα παιχνίδια. Θα κοιτάξουν να την αποφύγουν, όποιος μπορεί να την αποφύγει θα κοιτάξει να την αποφύγει. Γιατί σε αυτό το ποδόσφαιρο που παίζεται στο Euro είναι μάνα Ιταλία. Με το 3-5-2 που παίζει. Σωστά. Σωστά. Το άλλο τώρα. Τον Παναθηναϊκό πώς τον βλέπεις? Σκατά στα μούτρα. Αθόρυβος. Εντελώς. Δεν ακούγεται τίποτα. Δεν ακούγεται τίποτα. Έδιωξε παίκτες. Τι να κάνε. Έδιωξε παίκτες. Ο Αλαφούζος έφυγε από την Λυκοφιλία, έφυγε. Στους δύο τρίτους λέει δεν χώρει. Μάλιστα. Παίκτες έδιωξε. Να διώξει πρέπει να διώξει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να διώξει τον προπονητή, δεν πάει πουθενά. Πάει, αυτό προπονητή. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Μένει. Μένει. Ξέρεις μέχρι πότε θα μείνει? Μέχρι το που θα αποκλειστούμε από την Ευρώπη τώρα αυτά τα προκληματικά που θα παίξουμε. Μέχρι τότε. Το πρωτάθλημα θα το ξεκινήσουμε με άλλο προπονητή. Θα πάρει το Δόνι μετά. Και μόνο εκεί μπορεί να πάει. Δεν τον θέλω το Δόνι. Δεν το θες το Δόνι, ήδη είναι αυτό. Όχι. Γιατί να τον θέλω? Δικαιώνεις τον Τζόρνταν. Άμα δεν το θέλει και ο Παναθηναϊκός τον Δόνι. Γιατί να τον θέλω? Και γιατί να μην τον θέλεις?
Δεν μου αρέσει σαν προπονητή ο Δόνης. Ειδικά για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν μου αρέσει. Σας αρέσει η φιλοσοφία του, η προπονητική ή ο χαρακτήρα του? Και τα δύο. Έχει παίξει τον Παναθηναϊκό. Και καλή μπάλα. Και καλή μπάλα. Εντάξει, ότι η μπάλα ήξερε δηλαδή αυτό που ήξερε. Το έκανε καλά αυτό που ήξερε να κάνει. Έτσι. Του δίναμε την μπάλα με το καλάμι στη γραμμή, κούρσα και πάμε. Αλλά είχαμε μπροστά και βαρύ πυροβολικό. Άμα δεν είχαμε βαρύ πυροβολικό μπροστά, δεν φαινόταν ο Δόνης. Η χημεία καλή ήταν. Βέβαια. Αυτά. Α, να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Τα τελευταίο. Αυτοί οι Ουκρανοί σήμερα τι ήταν? Άστα, φύγε. Τα λέμε. Αυτό το στόπερ του, το ψηλό. Άστα ρε τώρα με τους Ουκρανούς τώρα. Τι είναι για άλλα θέματα. Ουκρανές τώρα και Ουκρανές. Καλημέρα. 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 Καλημέρα, ραπ. Είσαι ο τελευταίος για σήμερα. Σ' ακούμε. Καλημέρα στο μεγάλο Τζόνι μέσα. Μεγάλε Τζόρνταν. Έλα φίλε. Κράτα όπως είστε σταθερός. Να τους λες σε όλους ότι ναι, ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και πάμε κάθε χρόνο για πρωτάθλημα. Τελείωσε. Πώς θα γίνει, δεν θα πάει? Από τον Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο, από τον Νοέμβριο πάμε για πρωτάθλημα. Αυτοί τολμούν να πούνε τι στόχο έχουνε. Άσως, τους δίνει σημασία. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα και θα χτυπάμε πρωτάθλημα. Πώς θα γίνει? Με τις αδικίες, με όλα. Το θέμα τώρα ποιο είναι? Μακάρι φέτος, μακάρι, ας κάνουμε έτσι την ομάδα λίγο δυνατή. Τουλάχιστον μέσα στην Τούμπα, ας πούμε, εγώ δεν δέχομαι να χάσουμε από κανένα. Από κανένα. Γιατί δύο χρόνια, ας πούμε. Γιατί ρε φίλε δεν δέχεσαι να χάσεις από κανένα? Όχι, δεν δέχομαι να χάσω. Άμα χάσεις από τον Ολυμπιακό ή τον Άρη, σπάς στην Τούμπα. Με τους άλλους δεν σπάς στην Τούμπα. Από αυτά είμαι κατά εγώ, ούτε σπασίματα θέλω, ούτε τέτοια. Εντάξει, με αυτές τις ομάδες υπάρχει μια αγάπη διαρκή. Δεν μου αρέσουν αυτά εμένα. Δεν σ' αρέσουν. Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, που δεν σ' αρέσουν αυτά? 33. Μικρός είναι αυτός. 33 και δεν σ' αρέσουνε. Στα 23 σ' αρέσανε. Μικρός είναι, δεν τα θυμάμαι. Ούτε στα 23. Όχι, εγώ με τις φασαρίες δεν. Α, είσαι. Με τα λόγια. Εγώ με τα λόγια τους κάνω ζαπ. Ωραίος. Τι ήθελα να πω, Τζόρνταν. Έλα, φίλε. Τώρα τρεις μεταγραφές έχει κλείσει ο ΠΑΟ. Τρεις, ναι. Τρεις, Αυτός ο Σαχόφ, αυτός τι θέση παίζει? Ανανέωσε και τον Βελίδη, τον κράτησε για τρίτο αυτό, να. Γιατί ρε, σε χαλάει που έμεινε ο Βελίδη. Γιατί ρε, φίλε. Δεν πειράζει. Τον έχει για τα κύπελα αυτό, να. Ναι. Γιατί τώρα, με Βελίδη που άπας τώρα, φίλε. Αλλά τον κράτησε για δεύτερο τρίτο. Θα φέρει τερματοφυλακάρα. Ποιον? Δεν ξέρω. Αυτός ο Μπόικο. Μπορεί αυτό να το φέρει αυτό, να ρε φίλε. Αλλά μπορεί να σου φέρει το τσιντόντα. Το βλέπω μάκα έτσι αλάνι να πούμε. Αυτό το Μπόικο, εγώ το θέλω. Μπορεί. Ναι, η Everton 5 εκατομμύρια δίνει. Ας δώσουμε και εμείς 5. Είναι πολύ κοντά σε ένα φιλικό με την Πόρτο, να ξέρεις, 17 Ιουλίου να κλείσει. Τζόρνταν. Έλα. Αυτός ο Σαχόφ τι θέση παίζει? Τι θέση παίζει, Ένα δεν παρακολούθησα, δεν γνωρίζω. Είναι εκεί, τέτοιος είναι αμυντικός, τι είναι, χαφ. Τι θέση παίζει αυτό που λέει? Ποιος? Ο Ρώσος αυτός. Χαφ πρέπει να είναι. Χαφ, Ναι. Μάλιστα. Και ο άλλος ο Μάτος είναι back half extreme. Αυτός είναι. Όχι, ο Μάτος. Αυτός είναι. Ο Ματέος. Μέσος είναι. Όχι, παίζει. Παίζει στη δεξιά. Παίζει extreme. Παίζει extreme και δεύτερο φόρπε. Ναι. Καλός παίκτης είναι αυτός. Μεγάλος, μεγαλούτσικος είναι, αλλά είναι καλός παίκτης. 33 ρε. Και ο Τζαλμά είναι extreme. Ο Τζαμάλ είναι extreme. Κοντός, διστητικός, τριπλέρ. Γρήγορος, μόνο που είναι μαύρος, τσαπατσούλης, μαύρος. Θα ήθελα να πω και κάτι τώρα, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά. Έτσι, κλειστά να παίξουν τις άμυνες, κλειστά κοντά οι γραμμές. Και να τους παίξουμε έτσι, εγώ πιστεύω, κόντρα επιθέσεις. Δεν μπορούμε να παίξουμε διαφορετικά. Και να μπας και μας βγει και με το Τζιόλι και τον Κλάους θα παίξετε κόντρα επιθέσεις. Κλάους, τώρα δες, τον είδα και αυτό να κάτι σαφάρια, κάτι τέτοια. Χαρίσει. Ρε παιδιά, πάτε κάντε 5 μέρες διακοπές. Δουλέψτε τώρα μόνοι σας να πούμε, πάτε σε κανένα γυμναστήριο λίγο να κάνετε να πείτε. Σε φταίει τώρα που πήγε σαφάρι ο άνθρωπος. Τι σαφάρια και μαλάκι. Κάθε λίγο δούλεψε, συγγνώμη κιόλας να πούμε, δούλεψε, κάνε να πούμε. Μάθε να βάζει το σώμα, έβγα μπροστά, φίλε, παίξε ένα δύο. Μην κουράζει. Έβγα μπροστά. Μια και είσαι και ο τελευταίος, θα σου δώσω μια. Ο Κλάους. Ο Κλάους γεννήθηκε με ένα τρομερό ταλέντο. Ναι, με τη μια επαφή. Από το γόνατο και κάτω. Ο Κλάους
Εγώ δεν λέω να έκανε έχει ιδιαίτερα ιδιαίτερες αυτές να βελτιώσει σωματικά την κατάστασή του κτλ. Ένα πράγμα είμαι μαζί του, έχω κακιώσει, που δεν έχει κάνει. Τι δεν έχει κάνει. Δεν δουλέψε. Δεν. Ένα πράγμα που δεν έχει κάνει. Εγώ δεν λέω να κάνει ξουσκόνι ζιγζά και να σχοράρει και να κάνει βάρη και να κάνει ξέρω εγώ, που δεν γουστάρει να τα κάνει. Που θα βγει και πρώτο σκόρα του ΠΑΟΚ και θα περάσει και το Σαράφι ο Κλάους. Ναι. Ο Κλάους έχει την αίσθηση μέσα στην περιοχή και ψηλά. Ναι. Δηλαδή τι, έρχεται και στις κεφαλιές πρώτος. Δεν το πιστεύω. Απλά είναι πολύ κακός στην εκτέλεση με το κεφάλι. Έχει βάλει δηλαδή ανάλογα την ικανότητά του ελάχιστα γκολ με το κεφάλι. Αυτό το κομμάτι το ψηλά έπρεπε να το βελτιώσει. Δηλαδή, σου λέει, με την πρώτη επαφή χαμηλά είμαι ο καλύτερος, από τους καλύτερους στην Ευρώπη, στατιστικά. Ναι. Ψηλά έρχομαι, στις φάσεις έρχομαι. Ο Βέλιος έρχεται, δεν έρχεται. Άκου εγώ τώρα ανάλυση που σου κάνω. Ο Βέλιος ψηλά δεν έρχεται. Που είναι και πιο ψηλός, είναι και πιο δυνατός από τον Κλάους. Δεν ναι. Το έχει δηλαδή. Ο Κλάους το έχει, αλλά κάνει κακές εκτελέσεις. Ρε ο κερατάς αυτές δεν τις βελτίωσε. Δηλαδή ναι, εσύ περιμένεις τώρα να μην πάει στο σαφάρι με το σκύλο και να κάτσει να κάνει αυτό. Ρε εσύ δεν γουστάρει να το κάνει. Και να σου πω και κάτι. Καλά κάνει. Έλα. Γιατί αν το έκανε και έπιαχνε και τα άλλα θα τον έπαιρνε μια μεγάλη ομάδα στο εξωτερικό και θα έπαιρνε ξέρω εγώ κάνα εκατομμύριο παραπάνω. Θα έπαιρνε. Ναι αλλά δεν θα είχε την ευκαιρία να γίνει ποτέ ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ όλων των εποχών. Και αυτό το κομμάτι είναι καλό γιατί θα τον σέρνει θα το ιστορία, σε όλη του τη ζωή και θα πάρει και θέσεις. Είναι ευκαιρία γι' αυτό. Και θα πάρει και θέσεις. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί. Θα πάρει και μισθούς και τέτοια. Καλά έκανε. Το κλείσα το θέμα. Ξέρεις, άμα δουλέψει πάνω σε αυτό που λες και θα εκμεταλλευτεί γι' αυτό. Άμα έβλεπε στον δρόμο τον Μπουλούτρι να πούμε και τον Λαζάρ θα τους έρθεις μέσα μαζί παρέα. Εγώ φίλε αν ήμουν ασφαλίτης το Λαζάρ μπορεί να του τη χάριζα. Ναι. Το Λαζάρ θα του τη χάριζα. Αλλά τον Μπουλούτ στο Σκόντα μέσα, ο πιστάγκωνα, για εξακρίβωση στοιχείων. Καλά ρε παιδιά. Κράτα. Έγινε. Μακάρι να δούμε ποδόσφαιρο καλά από την παοκάρα μας. Να τελειώσουν, τσουνάμι. Να τελειώσουν οι μεταγραφές πρώτα. Εντάξει. Ναι, περιμένουμε. Τώρα πάνε παράλληλα με τις μεταγραφές με τα παιχνίδια του Euro αυτή. Είναι δύσκολα, ξέρεις. Και δύσκολα, τι κάνουμε. Για πρώτη φορά ο ΠΑΟΚ λειτουργεί επαγγελματικά. Κάτι γίνεται, ναι. Αυτό τολμώ εγώ που είμαι κακοπροαίρετος και. Λειτουργεί πιο καλά από τις άλλες φορές. Πολύ καλύτερα από τις άλλες φορές. Λοιπόν, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Τα λέμε. Έγινε, παιδιά. Λοιπόν, καλό βράδυ. Έγινε, να σε καλά, καλό βράδυ. Θα διαβάσω 2-3 μηνύματα και μου λες αυτό που θες να μου πεις. Ο Βαγγέλης από Αλεξάνδρεια συμφωνεί ότι η Ρωσία είναι πιο αντιεμπορική ομάδα. Η πιο ατάλλαντη ομάδα είναι, φίλε. Πιο ατάλλαντη ομάδα είναι. Ραπ πέστο στον Άρη να πιέσει τον Καρυπίδη να βάλει γλίγορα τα λεφτά, μην προλάβει και τα βάλει ο Παπαθανασάκης. Από τα λεφτά του Βέλιου και του στείλει πακέτο και τους δύο. Λες, να έχουμε και κανένα τέτοιο έργο. Να έρθεις φίλε, 047 και 764 λεπτό που λέει ποιος αδικημένος παγωμένα χρέη και το κράτος τα περισσότερα χρέη του τα χάρισαν. Το 85 πρωτάθλημα με το Πασόκ πήρε ο Ασλανίδης, είπε στο πρώτο πρωτάθλημα. Λοιπόν, του το χάρισαν, είπε ο Ασλανίδης στον πρώτο. Άνοιξαν Κυριακή Τράπεζα και άλλα πολλά. Γελάνε και οι πέτρες. Λοιπόν, ο Ασλανίδης είπε και κάτι άλλο όμως. Ο Ασλανίδης είπε ότι μας κλέψαν και πολλά πρωταθλήματα. Αυτά δεν τα λες. Ανοίξαν οι τράπεζες, αλλά τιμωρήθηκε η ομάδα. Αποκλεισμό από το UEFA. Αυτό δεν μας το λες. Λοιπόν, έχουν κλαπεί κύπελα. Τελική κυπέλων. Έχουν γίνει αποβολές. 5 λεπτά κράτησε ο Μάνταλος προπέρσι να πούμε καθυστερήσεις και στην ουσία το σφύριξε 19 λεπτά μετά. Απέβαλε όλο τον άξονα. Πήγε ο Πάου κάτω, έφαγε 4 γκολ. Αυτά δεν μας τα λες. Διακόπηκε το παιχνίδι φέτος με Σιτούμπα. Με που έκανε ο απίθανος αυτός ο παπάς. Αυτά δεν μας τα λες. Τι να πω, να αρχίσω τώρα να μιλάω μέχρι μεθαύριο για αυτά. Λοιπόν, θέλουμε να πούμε καταρχήν να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι είναι πολύ κοντά ο Πάου στο να κλείσει φιλικό παιχνίδι με την Μεγάλη Πόρτο 17 Ιουλίου. Τα κανόνες ο Σάντος αυτό. Λίγο είναι ρε φίλε. Παίξει φιλικό με την Πόρτο, άλλοι παίζουν με τα Ιονέρ. Το ίδιο είναι ρε φίλε. Καλά ρε φίλε, μεγαλεία τώρα. Τι. Λοιπόν, είναι 17 του μηνός, σε μια εβδομάδα έχουμε 24. 24 του μηνός είναι πολλά θέματα. 24 του μηνός, η μέρα που. Ναι, έχω γενέθλια. 24 του μηνός. 24 του μηνός φεύγει ο ΠΑΟΚ για προετοιμασία. 24 του μηνός, Γενική Συνέλευση στην ΕΠΟ.
24 του μηνός, λέει ο Θόδωρος ο φίλος μας, ότι θα μπουν τα λεφτά, θα τα βάλει ο Καρυπίδης τα λεφτά. Τι μέρα είναι 24 του μηνός. Τι μέρα είναι 24 του μηνός. Κάτσε να δω εγώ τώρα εδώ. Άνοιξε λίγο να δούμε. Μισό λεπτό, να σου πω αμέσως. 24 του μηνός είναι Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή. Την άλλη Παρασκευή λοιπόν έχουμε πολλά. Την άλλη Παρασκευή είναι ακριβώς. Την άλλη Παρασκευή έχουμε πολλά θέματα. Θα δούμε ποια από αυτά θα γίνουν και τι δρόμο θα πάρουν. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, είπαμε είναι 17 του μηνός, πέμπτη μέρα. Θέλω να πω κάτι σε όλο τον κόσμο και σε εσένα φυσικά. Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της ραδιοφωνικής συνεργασίας που είχαμε κοστεί τα τόσα χρόνια, να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες μου τόσο στο πρόσωπό σου, όσο και στο καταπληκτικό. Στη Μαρμίτα πόσα χρόνια είσαι? Τέσσερα. Τέσσερα. Εδώ είμαι πέντε. Ναι, στη Μαρμίτα ήρθες μετά. Ήρθα το 12 το φθινόπωρο. Το 12 το φθινόπωρο. Ναι. Τέσσερα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν εσένα. Πώς γνωριστήκαμε? Θα σου πω. Από τα Λαδάδικα, από τον Κατερινιώτη. Τον Κατερινιώτη. Ναι. Λοιπόν, βέβαια την πρώτη εκπομπή, για να είμαι. Κάτσε να πω αυτό που θέλω και θα σου πω. Ναι. Θέλω λοιπόν να σε ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω και εσένα και το καταπληκτικό κοινό της εκπομπής σου. Θα ήθελα δημόσια να δηλώσω επίσης ότι είσαι και θα είσαι ο ραδιοφωνικός μου δάσκαλος και ένας από τους επιστήθιους φίλους μου. Μια φιλία η οποία βασίζεται κατά κύριο λόγο στην εμπιστοσύνη και στο σεβασμό. Σωστό. Επίσης θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη αν κάποιους που κατά τη διάρκεια των εκπομπών τους στεναχώρησα, ξέρω εγώ, τσακώδικες, και προσέβαλα. Εντάξει. Λοιπόν, σεμνά λοιπόν και ταπεινά, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Πρώτα σε σένα, στη διοίκηση του Μετρόπολης, σε όλους τους εργαζόμενους του Μετρόπολης και φυσικά στο φίλο μου τον Γιάννη του Χιλιτίδη και σε όλο τον κόσμο. Εγώ είναι η τελευταία μέρα σήμερα που είμαι εδώ πέρα. Ναι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν όλο τον κόσμο. Επίσης θα ήθελα να πω ότι αυτό το χώρο δεν θα τον αφήσω, το ραδιοφωνικό. Δεν θα λείψω από αυτό το χώρο. Θα τα πούμε σε λίγες μέρες από κάποια άλλη συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα θέλω να πω. Από guest star ραδιοφωνικά, ναι, και πας κάπου πιο επίσημα, ας πούμε. Δηλαδή παίρνεις δικό σου κομμάτι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, εμείς είμαστε και θα είμαστε στη πάντα Μαρμίτα, φίλοι. Στη Μαρμίτα θα είμαστε. Και στη Μαρμίτα και στη ζωή και παντού. Μπρος και πίσω. Η Μαρμίτα, να πούμε ότι δεν θα παίξει Κυριακή. Ναι. Θα παίξει την άλλη Κυριακή, τελευταία θα πάμε. Και μετά θα πάμε τέλη Αυγούστου, μάλλον 1 Σεπτεμβρίου. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν τον κόσμο όλο να ξέρει, να γνωρίζει. Γιατί πολλοί βγαίνουν και λένε από μένα το γνώριζε το Ραπτόπουλο, από μένα το γνώριζε το Ραπτόπουλο. Εγώ το Ραπτόπουλο το γνώρισα από τη θητεία που είχα, από τη δουλειά που είχα κάτω στα Λαδάδικα στον Κατερινιώτη. Πριν από 17-18 χρόνια λοιπόν. Ερχόμουν και έτρωγα εγώ. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Πού αλλού έτρωγα. Κάτι έλεγε. Έτρωγε δίπλα στον Ζαχαρία. Στον Τυρίκα. Του Ζαχαρία, του φίλου μας. Χαιρετίσματα του Ζαχαρία. Εγώ έχω επαφές όταν πηγαίνω στην Καβάλα, τον βλέπω. Πέθανε και ο κ. Μιχάλης. Το θυμάμαι τον κ. Μιχάλη. Το θυμάσαι τον Βασίλη τον Φαλακρό που σε τάιζε εκεί πέρα? Σε μένα, ναι. Από εκεί λοιπόν γνωριστήκαμε. Αυτά τα λέω δημόσια για να τα ακούσουν κάποιοι που νομίζουν ότι. Εμείς γνωριστήκαμε από κάποιους άλλους λοιπόν. Στο μεροκάματο ήμασταν. Στο μεροκάματο, στην ταλαιπωρία. Αλλά θέλω να πω ότι την πρώτη εκπομπή την έκανα με τον Αντωνιάδη μαζί σου. Άμα, ναι. Λοιπόν, τον Αντωνιάδη. Ναι. Εγώ τον Αντωνιάδη τον έχω σκίσει, τον έχω κράξει, γιατί έχουμε μαλώσει στα Αριζιανά. Λοιπόν, για πολλά πράγματα προσωπικά. Του βγάζω όμως το καπέλο, γιατί αυτά που γίνονται στον Ηρακλή τώρα τα έλεγε πριν από μήνες αυτός. Ναι, σωστό. Λοιπόν, δεν θέλω να αδικήσω κανέναν. Το σέβομαι σαν Ηρακλειδέα για τις απόψεις του για τον Ηρακλή. Τον καυτηριάζω και τον καταδικάζω για τις απόψεις του για τις άλλες ομάδες. Ναι. Γιατί βγάζει χολή και μένος. Εντάξει. Λοιπόν, σαν άνθρωπο φυσικά του σέβομαι όλους τους ανθρώπους. Και επίσης θέλω να πω ότι η πρώτη εκπομπή ήταν με τον Αντωνιάδη. Και θα σου πω και το θέμα, να το πω και στον αέρα, για να το ξέρει και ο κόσμος. Έρχεται λοιπόν και γνωριζόμαστε. Τον Αντωνιάδη τον γνώρισα από τον γαμπρό του. Ένα εξαίρετο παιδί, εξαίρετο πολύ καλό παιδί, το Γιάννη, το φίλο μου το Γιάννη, παοξί. Λοιπόν, άκουγα μια μέρα 12.30 μία παρά κάπου ήμουνα, ξέρω εγώ, Ραπτόπουλο, πριν από χρόνια, 5 χρόνια για την ακρίβεια, και έρχεται που λες και μου λέει, ενώ γνωριζόμασταν, δεν μου λέει, ας πούμε, είναι ο πεθερός μου ο Αντωνιάδης. Λέει τον Κωστή, ακούς? Λέω, ναι. Λέει, το ξέρεις? Πώς δεν το ξέρω, του λέω. Μου λέει, τότε πρέπει να ξέρεις και τον πεθερό μου. Λέω, ποιος είναι? Ο Αντωνιάδης. Σου πάρε, του λέω, ναι. Φέρ τον, του λέω, όταν κατέβει να πούμε εδώ πέρα, να τον γνωρίσουμε. Και έτσι γνωριστήκαμε τον Αντωνιάδη. Έρχεται που λες, τα είπαμε, τα ξαναείπαμε, βγήκαμε, πιάμε καφέ, βγήκαμε, πιάμε ποτά. Δεν θυμάμαι αν έπινε τότε αυτός. Λοιπόν. Έπινε ρετσινούλα στο. Είναι ένα μαγαζί. Με πήγε και εμένα.
Ξέρεις τι, εγώ δύσκολα αρέσω. Ναι. Στο φαΐ είμαι δύσκολος. Και στη, άμα πιο, επειδή δεν είμαι και πότης, ναι. Άμα πιο πρέπει να είναι πολύ καλό. Και με πήγε πίσω από τα μάτια, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε το μαγαζί. Α, το ξέρω. Πήρε και βραδιάζει. Ναι. Σε ένα στενό. Και με πήγε εκεί κουφάλα. Στην Ομίρου. Ναι. Εστενό, κατεβαίνοντας. Ναι, κατάλαβα. Είναι ανεβαίνοντας, λέει. Ακούς να ανηφόρα μονόδρομος, να πας από τα μάτια, να γυρίσεις, μου λέει κτλ. Και έχω πάει εκεί μαζί του ορισμένες φορές. Λοιπόν, πάμε που λες στην Μαρτίου σε ένα μαγαζί κάτω, ξέρω εγώ, μην το κάνουμε και διαφημίσεις τώρα, εν πάση περιπτώσει. Ένα βράδυ, μπαίνουν, τι με δέμισες, τι με έκανε, ξέρω εγώ, τα είπα μετά, ξέρω εγώ. Κατά τα άλλα, συμπαθέστατος για παρέα, Αντωνιάδης. Ναι. Είναι λίγο κυκλοθυμικός. Εντάξει. Λοιπόν, μου λέει, πάμε να κάνουμε μια εκπομπή μαζί. Πότε γουστάρεις, λέω, όποτε θες εσύ. Πάμε, δεν θυμάμαι ποια μέρα, μου λέει, ήταν Πέμπτη ή Δευτέρα, δεν θυμάμαι, νομίζω Δευτέρα πρέπει να ήταν, πάμε μαζί. Πάμε, λέω, άντε, πάμε. Πάμε, που λες, περνάει από εκεί από μένα το μεσημέρι, εκεί που ήμουν, ας πούμε, με τη δουλειά μου. Του λέω, Κώστα, δεν θα μπορέσω να έρθω εγώ σήμερα, γιατί με πήραν τηλέφωνο από πάνω από τη Σκίδρα, πρέπει να είμαι πάνω, γιατί αύριο έχουμε να μαζέψουμε πράγματα, ξέρω εγώ, πρέπει να είμαι από βραδύ. Όχι, θα έρθει, μα δεν γίνεται, πρέπει να πάω νωρίς, πρέπει να πάρω τα εργαλεία. Τότε δεν πάω κι εγώ, μου λέει. Λέω, άμα δεν πας εσύ, δεν πάω κι εγώ. Λέω, άμα είναι να μην πας εσύ, τότε θα έρθω. Επειδή σου δώσα το λόγο. Και άφησα τη δουλειά λοιπόν και ήρθαμε μαζί με τον Κώστα. Με τον Κώστα τον Αντωνιάδη κάναμε την πρώτη εκπομπή. Σε αυτό έχει δίκιο ο άνθρωπος. Αλλά δεν με γνώρισε ο Κώστας εσένα. Mm, λοιπόν. Ναι. Και κάναμε την εκπομπή και εκ των υστέρων μετά ακολούθησα, νομίζω ήταν Δευτέρα. Και το ακολούθησα κάθε Δευτέρα μετά το έκανα έτσι. Γιατί καθιερώσει. Ναι, γιατί έτσι, ο κόσμος, είχα πολύ κόσμο και στην επαρχία και στη Θεσσαλονίκη που με άκουγε, α πούμε, ήθελα να με ακούσει. Και ήξερε. Πολλοί ηθοποιοί οι οποίοι ξεκίνησαν από guest star. Έπρεπε να πάρουν κάποια στιγμή ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ναι. Να φανταστείς ότι ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, που δεν ήταν και στάρ, ήταν κανονικός ηθοποιός, έπαιξε 137 ταινίες και σε μια από την τελευταία ταινία της Φίνος Φιλμς τον κάνα πρωταγωνιστή. Πήγε σε μία ταινία να κάνει τον πρωταγωνιστή. Ενώ ήταν κομπάρσος, με πρωταγωνιστικό ρόλο κομπάρσος όμως, σε 136 ταινίες. Πολύ πράγμα. Είχα διαφωνήσει με τον Ερίκο Ανδρέου, μου είχε πει όχι, λέει, η τελευταία ταινία της Φίνος Φιλμ ήταν, λέει, έπαιξε η Νόρα. Η Βάσης και η Βασούλα. Του λέω όχι, λάθος κάνεις. Μου λέει όχι, λέει, είναι η τελευταία ταινία της Νόρας. Όχι, λέω, είναι ο Παπαγιαννόπουλος. 9 χρονιά μετά, ο Κυριώρης εκπαιδεύεται, δεν το θυμότανε. Τέλος πάντων, είχαμε διαφωνήσει τότε. Μάλλον έχω εγώ δίκιο, γιατί η Βάσικη Βασούλα παίχτηκα το 1975 και δεν ήταν εμπορικά, ενώ ήταν μια πολύ καλή ταινία, δεν έπιασε εμπορικά, ήταν το τέλος κινηματογράφου. Και πριν πεθάνει ο Φίνος, είχε δώσει στον Παπαγιαννόπουλο τιμή σε ένα, και ένα ρόλο πρωταγωνιστικό, στο Κυριώργης εκπαιδεύεται. Ναι. Που εκεί δίνει καταπληκτική ερμηνεία με την πολύ καλή ηθοποιό και πολύ ωραία γυναίκα, την Τάνια Καζιάννη. Εγριά τώρα αυτή. Λοιπόν, οπότε εσύ ο guest star πρέπει να δοκιμάσεις την αξία σου, τη γνώση και τα λοιπά, και ως πρωταγωνιστής. Ναι. Στη Μαρμίτα πρέπει να την κάνουμε, να βρούμε, ο Άρης και ο Ηρακλής δυστυχώς μας εγκαταλείπουν, πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε έναν Αριανό, γιατί ο Μένιος δεν μας έρχεται και τα λοιπά, και πρέπει να φέρουμε και ένα Ολυμπιακό. Τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο στην πόλη να τον βρεις. Φοβούνται. Είναι είμαι στα πρόθυρα, εγώ συζητάω. Πρέπει να βρούμε ένα Ολυμπιακό, ακόμα και αν τον έχουμε σε σκοτεινό τέμπο. Ναι. Τον έχουμε με γυρισμένο ανάποδα. Ανάποδα. Ναι. Ακόμα και έτσι. Δεν μου λες, θέλω να ρωτήσω κάτι. Έκανε 137, γύρισε 137 ταινίες. Ο Παπαγιαννόπουλος γύρισε 137 ταινίες. Αλλά ο πρώτος. Έλα, παιδί μου, κάτσε. Να κάτσε εδώ. Κάθισε να σε δω, να σε φορτάσει. Δεν ξέρεις τη χαρά μου όταν έμαθα ότι σε πήρανε στο συνδυασμό. Μα δεν με πήραν αυτοί, πατέρα, εγώ τους πήρα. Καλά, πώς. Εσύ ήρθες στον τόπο από το εξωτερικό. Ποια είναι η δύναμή σου? Μα είμαι το νέο αίμα, πατέρα, ο νέος άνθρωπος. Και ο καλύτερος οικονομολόγος μέσα στο κόμμα. Αυτοί δεν έχουν άλλον από μένα. Κι εγώ δεν έχω άλλον από σένα, παιδί μου, αλλά ξεχνάς καμιά φορά να έρθεις να δεις το φουκαρά το γέρο. Μα αντί να κάνω παράπονα εγώ, μου κάνεις εσύ παράπονα. Πέρασες μια Κυριακή από το σπίτι? Πέρασα. Πέρασα την περασμένη Παρασκευή. Ήρθα, χτύπησα το κουδούνι. Ναι. Φοβερή ερμηνεία όπως δεν υπήρχε.
Κοίταξε να δεις. Εγώ πιστεύω. Καλά, ήταν πολύ μεγάλη ηθοποίη αυτή, όλη του φυσικά. Αλλά πιστεύω ήταν και λίγη σε ποσότητα ηθοποίη. Γι' αυτό παίξαν και πολλές ταινίες. Όχι, δεν χρόνια. Πολύ ηθοποίη έχει. Πολλούς ηθοποίους. Τώρα, ρε παιδί μου, έχει πάρα πολλούς. Η τελευταία ταινία της Φίνος Φίλ. Μου λέει ο Ανδρέου, όχι, λέει η Νόρα. Όχι, λέει ο Παπαγιανόπουλος. Με συγχωρείς, λάθος κάνεις. Το 76 ήταν ο Παπαγιανόπουλος. Το 77 πέθανε ο Φίνος. Και το 75 ήταν ο Μεμάς, ο Ζορμπάς που έκανε τον ξάδερφο της Νόρας Βαλσάμι. Δείχνουμε δύο, ρε φίλε. Ναι, ναι. Λοιπόν, θα πρέπει να δοκιμάσεις δυνάμεις σου, δυνατά. Έτσι. Θα σου δώσω μία συμβουλή. Μόνο μία συμβουλή. Δεν, εδώ στις εμάς και στο Euro One δεν πήρε κανένας τηλέφωνο να μας πει τι θα πούμε. Ναι. Δηλαδή, ουδέποτε έχω νιώσει, εντάξει, όταν ξέφευγα και εγώ στη γλυκιά νιώτη, με κρατούσαν χαλινάρι. Δεν μπορείς να τρώμε πρόστιμα κτλ. Ποτέ όμως δεν ήρθε να μου πει κανένας, κάνε αβάντα το ζαγοράκι, κάνε αβάντα το γούμενο κτλ. Κάνε εκείνο, κάνε τ' άλλο. Ένιωθα πολύ ελεύθερος. Να μην χάσει την ελευθερία σου. Να λες ό,τι γουστάρεις. Εσύ με γνωρίζεις χρόνια. Έτσι, αυτό μόνο σου λέω σαν συμβουλή. Δεν θα μπεις ποτέ στη διαδικασία να σε πλευρές που είναι ναι, ξέρεις εκείνο δεν έτσι και τα λοιπά. Όχι. Εγώ πιστεύω είναι αυτό. Δεν θα χάσεις. Ναι. Δεν θα χάσεις. Αν μπεις να το πούμε εκεί γιατί να κάνουμε στήριξη εκεί και τα λοιπά, ποτέ. Εμένα εδώ είναι όμιλος με εκατομμύρια. Έσοδα και έξοδα. Εντάξει. Δεν μπήκα στη διαδικασία ποτέ. Πάρω στη δουλειά. Τώρα, άμα ο χορηγός θέλει να πει, ξέρω εγώ, μια ατάκα, ένα αυτό κτλ., πληρώνει. Πληρώνει όμως ο χορηγός. Δεν πληρώνει ο πρόεδρος. Δεν πληρώνει ο μάνατζερ. Και αυτό είναι πολύ καλό. Μέχρι στιγμής. Τώρα, αύριο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Σου λέω όμως μέχρι στιγμής. Αυτό μόνο σου δίνω σίγουρη. Σε πιστεύω. Δεν σε έχω για να χαθείς. Θέλω τη μαρμίτα την κάνουμε δυνατότερη. Πρέπει να μου βρει ένα γάβρο από την επαρχία. Η χρονιά του χρόνου. Εγώ πιστεύω στον ΠΑΟΚ φέτος. Στον ΠΑΟΚ πιστεύω φέτος. Πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα είναι αποδυναμωμένος. Έχει δύσκολο έργο ο ΠΑΟΚ τώρα στα ευρωπαϊκά. Ναι. Δεν πρέπει να φουντάρει στα ευρωπαϊκά ο ΠΑΟΚ. Και πρέπει να προσέξετε τη λυκοφιλία με τον Τίγρη. Μη φάτε το παραμύθι. Επειδή η ΑΕΚ, χαμένες πατρίδες κτλ. Μη σου φάει κανένα πρωτάθλημα τώρα που πιθανόν ο Ολυμπιακός θα μείνει 2-3 χρόνια στην απέξω. Αυτό είναι για μένα το μυστικό. Εγώ πιστεύω στο δικό μας τον μεγαλομέτωχο ότι είναι τόσο γνήσιος. Δεν πρόκειται να τον κάνει. Δεν τον πιστεύω. Δηλαδή, στιαπού το Μελισανίδη. Ναι, αλλά ο άλλος μπορεί να τον την κάνει. Άμα του την κάνει ο άλλος, μετά ανοίγουν άλλοι. Ανοίγουν οι ασκοί του αιώλου. Να προλάβει το κακό. Ναι. Στη δουλειά, στην αρρώστια, στην προσωπική σχέση, στη συνεργασία. Να προλάβει το κακό. Να κάνει τάκλιν. Ναι. Πολύποδα είναι. Συνεργάτη είναι. Όγκο είναι. Βουλωμένη αρτηρία είναι. Ό,τι είναι. Να τον προλάβει τον μπούστη. Κατάλαβε. Ναι, ναι. Λοιπόν, φεύγουμε. Λοιπόν, πάμε να πιούμε μια μπύρα χωρίς αλκοόλ τώρα. Φυσικά. Αφήνουμε τον Γιάννη Χιλιτίδη. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους σας. Στα έμπειρα χέρια του να διασκεδάσει, να γυθεί κοντά στον κόσμο κτλ. Και θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι. Φιλιά. Καλό βράδυ σε όλους σας. Όχι. Φιλιά. Καλό βράδυ σε όλους σας. Όχι. Φιλιά. Καλό βράδυ σε όλους σας. Όχι. 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 Καλό βράδυ.